Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Και δεν μου λες τώρα, Κωνσταντίν, δηλαδή, άμα πίνεις τσιπουράκι, άμα πίνεις λίγο ούζο, κάτι, τι σε ρωτάει, βλέπεις όνειρα, φιάλτες και τέτοια πράγματα, αυτά που μου έλεγες έξω. Ε? Είχε μια κουραστική ημέρα, γύρισμα. Ναι, γύρισμα, ναι, ναι. Πας σπίτι. Ναι. Παίρνει το μάτι μου. Τι? Ένα ξεχασμένο μπουκάλι τσίπουρο 8 μήνες. Όχι, ρε φίλε. Και τι μπήκε στο μυαλό σου, στον Ιράδα να το τσούξει? Λέω κάτσε να βάλω λίγο. Εσύ? Ναι. Χθες το βράδυ. Κοπανάω αργά. Κοπανάω να πούμε. Τι κάτσε σε ποτηράκι με. Ένα κολονάτο. Κολονάτο. Α, ό,τι πρέπει για τσίπουρο. Ξηροσφύρι ή είχε να συμπολογίσει? Όχι, ρε παιδί μου, είχα. Ναι, ναι. Παιδιά, ακούμε τώρα μια ιστορία χθες στην Ουγγαρία. Πιλαφάκι. Είχε και την μήνυ γύρω-γύρω να την ταΐζει λίγο. Δεν κάνει μήνυ, ήταν άρρωστη. Την έδωσε στην τηλεόραση. Μα στα φλόρα την τάισε στην τηλεόραση. Όχι, κάτι, μια τροφή έδωσε ο κτηνίατρο για κάνα δύο μέρε, τρει. Α, αλλά τέλο πάντων, αυτή είναι μια ιστορία. Χθε ο βραδινή και βλέπει το τσίπρο και τρελαίνε. Θα πιω κι εγώ, ρε παιδί μου. Ή βρήκα κάτι παγάκια, τα έβαλα μέσα. Να εσύ, μόνο το βράδυ. Θα πιω κι εγώ, αφού δεν πρόκειται να. Να πάω πουθενά. Τι αφού γύρισα το. Τη δουλειά, σαν μυρμήγκι γύρω-γύρω όλοι και βλέπει το τσίπρο, το παίρνει και το τσούζει. Και πίνει. Νάρκωση. Τι νάρκωση. Νάρκωση. Τι έγινε, έπεσε σέκο κάτω, σε ψάχνανε. Σε ένα τέταρτο. Ναι. Οπ, όσοι έχουν πρόβλημα με τα νεύρα του. Ναι, 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 ναι. Εδώ παιδιά και... τώρα ακούμε ιατρικές συμβουλές. Να ξέρετε, όχι ό,τι να είναι. Ξέρω, ναι. Όσοι έχουν πρόβλημα με τα νεύρα του ή ξέρω εγώ έχουν άγχυτα. Άγχυτα, βέβαια. Άγχυτα. Άγχυτα. Ναι, 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 ναι. Ή έχουν, ξέρω εγώ, δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Ναι, ναι. Ακοπανάνε κανένα τέτοιο. Ναι, αλλά θα πρέπει να είναι άμαθοι σαν και εσένα μείνει. Γιατί άμα είναι αυτοί που τα κουπανά διαρκώ δεν θα καταλάβουν τίποτα. Πλάκα κάνει. Εσύ δεν έχει αλκοόλ μέσα στο κορμί, σε πεντακάθαρο. Κουπάνισε λοιπόν. Και τι έγινε τώρα μετά από 10 λεπτά. Σε πήρε ο ύπνο στον καναπέ. Τελείωσε. Και τι έγινε μετά. Δηλαδή όταν σε παίρνει ο ύπνο στον καναπέ, πίνει τσίπουρο, τι κάνει. Κοιμάσαι πουλάκι, ανήσυχο. Σαβόδι. Σαβόδι. Μετά όμω. Τι έγινε. Α, να, αυτά θέλω τα μετά. Σαν τα βλέπω. Φανίσκω τερεπέουγλου, τι έγινε. Όχι, όχι. Σαν να έχω εφιάλτε. Έβλεπε εφιάλτε. Κάτσε. Δεν κουνήθηκε, έπεσε έκο στον καναπέ, δεν έφυγε από εκεί. Έμεινα εκεί και έβλεπα εφιάλτε. Και τι είδε, ρε γόρμα, κάτσε να δούμε τώρα το βραδινό εφιάλτη, παιδιά. Να δούμε τι μπορεί να βλέπει ο Κωνσταντίνο. Είδα τον κυράστα στο λίγο μου. Πεθάνει πόσα χρόνια.
Με μια πράσινη φόρμα. Ήπια τσίπουρα μετά από χρόνια. Ζαλίσκη εμεί και τον κυράστα είδε ρε ανάποδα άνθρωπο. Πεθαμένο άνθρωπο. Ήσουν και εσύ όμω. Κι εγώ. Εσύ ήσουν. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ ήμουν σε μια καρέκλα, ήσουν πιο πίσω και έλεγε ο κυράστα, ελάτε να σα μάθω λίγο ποδόσφαιρο. Ο κυράστα. Να μάθουμε ποδόσφαιρο. Και σου λέγα κουλιανέ. Έλα λέω να ακούσουμε και εσύ. Α, σε μάθει ο Λουτσέσκου μπάλα. Σαν τη μύγα, ποιο κυράζει, εγώ Λουτσέσκου έλεγα εγώ. Και έχει δίπλα του ο κυράστα βοηθού. Το καραπατή. Άλλο πεθαμένο. Ζει. Α, ζει αυτό, εντάξει. Αν είναι σωστά, ζει τον εμεί κάποιο. Και τον Μίμη Παπαϊωάννου. Και τον Μίμη Παπαϊωάννου. Κυράστα καραπατή Παπαϊωάννου. Εσύ έλα. Και ελάτε να σα δείξω. Όχι, δεν θέλω. Κι άρχισε να λε, μην πα, είναι πεθαμένο. Θα σε πάρει μαζί του να μα πάρει. Σύριζε κουλιανό. Ρε κουλιανό. Όχι, ο καραπατή πόσο γνώμη είναι. Με μια εβδομάδα τον δίνω. Χτύπα ξύλο να είναι γερό ο άνθρωπο. Ο κυράστα τον φώναζε. Ναι. Ναι. Και ποιον άλλο είχε πάνω από εμά, ο Παπαϊωάννου. Το Μίμη Παπαϊωάννου. Και μετά ήσουν εσύ. Ναι. Ο, και εγώ σε έλεγα μην πα κοστί. Έχω Λουτσέσκο εδώ. Ναι. Οχ, οχ, οχ. Τι είναι αυτά, Θεούλη μου. Σιρήνε, φωνέ, ο κυράστα. Σε θέλω, αφού σε αγαπάω. Ναι. Κουμπαράκι, μην πα εκεί με τον κυράστα. Ξυπράω μια δόση. Για πε τι έγινε. Ξαναπέφτω. Δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να βάλουμε γκολ τώρα. Μετά είδα ότι μου κλέψαν τη μήνυ. Και έψαχνα τη μήνυ να βρω. Και έψαχνα τη μήνυ και πού είναι η μήνυ. Όλα αυτά με μισό ποτηράκι τσίπουρο. Πώ είδα όμω τη μήνυ. Πού να βγει κάπου κάλλι. Ναι, για πε τι είναι η μήνυ. Ήμουν σε ένα μπαλκόνι. Ε, βέβαια. Πού θα. Σε ένα μπαλκόνι. Ναι, ναι. Και κάτι είχε γίνει και έπρεπε να δώσω τη μήνυ και να φύγω εγώ μετά. Ναι. Και έρχεται ο Καγκάτζης, όχι ο Μάκης. Ο Μάκης? Όχι. Καλημέρα στο Μάκη. Ο μπαμπάς, ο Βασίλης. Ο μπαμπάς. Ο Βασίλης. Και του λέω πάρ' τη μήνυρα και σώστηρα και έρχομαι να την πάρω. Ξέρεις που την έδωσε, ο μπαμπά την έδωσε, ναι. Δεν την έδωσε. Ναι, αλλά, ναι, αλλά η μήνυ χάθηκε και φώναζε εγώ ρε παιδιά που... Αλλά! και μου λέει ένας πεντάγεντας και μου λέει ρε αυτή φάγανε την κάρτα υγείας, τη μήνυ δεν θα φάνε. Και ξύπνησα με κεφαλόπορο. Πλάκα με. Ναι, ρε, γι' αυτό έρθες έτσι αναστατωμένο σήμερα. Ήρθε, λέω ρε παιδί μου. Και ξυπνάω μια και λέω. Ναι. Γιατί να δώσω τη μήνυ στον Καγκάτση. Δώσε λέει... το μάκι, βρε αγόρι μου, σιγουράκι. Και με λέει Ευγενούλα, τι έπαθε που λέει. Πρωί-πρωί. Τι έπαθε που λέει. Και μα είδα και εγώ ανάκατα σε είδα. Δηλαδή είχε μαλλί, θα ήταν το ένα πάνω στο άλλο. Είδε κυράστα, καραπατή. Μίμη Παπαϊωάννου. Εμένα να σε φωνάζω μη έχω Λουτσέσκου. Και μετά είδε Βασίλη Γκαγκάτση, Μάκη Γκαγκάτση. Το μάκι δεν τον είδε καθόλου. Άμα ήταν ο μάκι μπορεί να τη γλίτωνε τη μήνυ στο όνειρο. Αυτό λέω. Ναι, θα την έδωσε τη γάτα εκεί. Ο παπά θα την τάισε σε καμιά γάτα. Να και όλα αυτά ρε φίλε με μισό τσιπουράκι τσίπουρο αυτό. Δεν άξανα πιο τώρα. Μέχρι το καλοκαίρι δεν άξανα βάλω. Μη. Καλημέρα σα. Τι να κάνω. Σου λέω ότι αναστατώθηκα ρε. Είσαι κουρασμένο, είπε να χαλαρώσει. Κάνα μασάζε να σε κάνω κοινό. Ένα μασαζάκι. Τι μασάζε. Εν τω μεταξύ πλακώθηκα σε κάτι σπριντ στο βουνό και έχω και πιαστεί και τα πόδια μου γάμπε. Κάνει και αερόβια, κάνει και τέτοια. Το σπριντ στο βουνό είναι ένα ζόρικο, Είναι, τι είναι, αναερόβιο. Άμα κάνει κατοστάρια στην ανηφόρα, είναι αναερόβιο. Ναι. Κάνει αερόβιο, μετά την ψωνίζει, λε θα είμαι γέρο, εγώ. Τραβά να πούμε κάτι κατοστάρια και πιάνονται οι γάμπε να πούμε. Ναι. Τέλο πάντων θα το ρυθμίσουμε γι' αυτό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι Παρασκευή, Παρασκευή είναι σήμερα. Πότε βγαίνει ο μήνα. Την Κυριακή. Δευτέρα έχουμε Απρίλιο. Πρωταπηλιά, πρόσεχε. Πρωταπηλιά είναι Δευτέρα. Ναι. Δευτέρα πρωταπηλιά. Ναι. 29-30 αύριο, 31 Ξάνθη ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί όπου αναμένεται να πάει και όλοι οι Μικονιάτες. Θέλουν να πάνε Μικονιάτες τώρα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Τι Μικονιάτες. Αυτοί που δεν πήγαιναν σε όλα τα μάτς, θα γίνεται σαν σειρμάς. Ευτυχώς οι ΠΑΕ έδωσαν τα εισιτήρια στους συνδέσμους να τα διαχειριστούν, να πάνε να βγάλουν τα λαρίκια τους και σε αυτούς που έχουν τα ακριβά τα εισιτήρια. Έτσι. Στους VIP, στη θύρα 1, αλλά τα πολλά τα πήραν τα παλικαράκια που τρέχουν όλη τη χρονιά. Ναι. Έγινε η μοιρασιά που την περίμεναν. Αυτοί που έχουν και, και τα προστήματα όμως. Ναι. Τα πρόστιμα, ναι. Αυτοί που στερήσαν το πρωτάθλημα πέρσι. Μαζί με τον Ιβαν και μαζί το. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί το χάσατε. Ναι, εμείς αφήσαμε την πόρτα ανοιχτή, οι άλλοι μπήκανε μέσα. Εμείς θέμε. Ας την κλείδωνε την πόρτα. Δεν την κλείδωσα την πόρτα. Τα είπαμε, δεν την κλείδωσα, αλλά και άλλοι να κλέψουνε. Άμα δύο γύφτες ανοιχτή πόρτα. Άρα είναι γύφτη οι άλλοι. Τι είναι. Τι είναι. Φίλε, εσεί κύριε. Εμεί κύριοι. Τον ήγη το κόψαμε. Έτσι. Κάκα δεν έχουμε. Όχι. Ξυριστήκαμε. Όχι. Βάζουμε σακάκια. iPhone έχετε. iPhone έχουμε. Γυναίκες φέρετε στην τούμπα. Αλλά. Αλλά γιατί να μην τις φέρουμε. Έξω από την τούμπα πια δεν θα πουλάνε σάντουιτς και λουκάνικα. Τι θα πουλάνε. Σεργέτης θα πουλάνε. Τι πράγμα είσαι. Καλημέρα στους δύο τριλούς. Φαντάσου ο κόκκινος τι όνειρα βλέπει με δύο μπουκάλια τσίπρα. Κόκκινος δεν βλέπει φίλε. Πέφτει σαν πουλάκι γιατί είναι συνηθισμένος ο οργανισμός του να έχει μέσα αφορές. Λες επειδή είμαι αμαθής να... Βέβαια εσύ. Και εγώ άμα κάνω καιρό να πιω κάνα ποτό και βγαίνω και πίνω δύο. Είμαι ντύρλα, είμαι τελειωμένο. Δύο κιόλα. Δύο ποτάκια. Άμα βγει έξω με φιλαράκια, λίγο να περάσει η ώρα,
Δύο μα πιέσει είσαι τελειωμένο την άλλη μέρα. Έχει hangover. Πα, πα, πα. Ναι, ναι, ναι. Λίγο αλκοόλ όμω καλό να έχουμε μέσα μα. Γενικότερα, να τσουλάει λίγο. Και τι έβλεπα στην τηλεόραση, αγόρι. Τι έβλεπε, αγόρι μου, για να δούμε. Τη δικαστή Τζούντι. Τη Τζούντι. Ναι. Καλό η δικαστή είναι αυτή. Μη σε τύχη, μη σε τύχη. Ναι. Είναι πιο σκλήρε η δικαστή είναι σαν αυτή. Δε. Γυναίκε είναι. Oh, δε. Άνα γεια σου. Σκυλιά μαύρα, δεν πα. Καλή εκπομπή στη Στοχόλμη. Καλημέρα μάλλον στη Στοχόλμη. Μα έχονται καλή εκπομπή και τα παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εφόσον πήραμε το όνειρο του Κωστή, το οποίο κοίτα να δει κυρά σα παπά. Ιωάννου, εγώ να λέω Λουτσέσκου πάλι, έτσι. Εμονή εκεί. Εμονή. Το όνειρο εμονή. Ναι. Ένα χρόνο ακόμα με σένα το Λουτσέσκου. Ναι. Έγινε βίωμα στον εγκέφαλό μου, να πούμε. Και όταν χαλαρώνει ο εγκέφαλό μου, Λουτσέσκου ακούει ακόμα. Λουτσέσκου ακούει. Ναι. Λοιπόν, μένει ο Βαρέλα. Πάμε στα δικά μας. Τώρα τελειώνουμε. Μένει ο Βαρέλα. Ναι. Υπέγραψε. Δεν υπέγραψε, αλλά είναι τυπικό το θέμα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, ο Βαρέλα λίγο έπεσε. Κάνα εκατομμύριο πλάστα είναι το συμβόλαιο. Συν κάποια μπόνους, πρώτος μάγκας ο Βαρέλα. Τα πήρε σχεδόν τα λεφτά που ήθελε. Κορόμησε. Καλά έκανε. Εντάξει, okay. Είναι ο καλύτερος στόπερ για μένα. Μπράβο του. Έστειλε και ένα μήνυμα στο Instagram. Καλή κίνηση εν ώψη νέα σεζόν. Τώρα του χρόνου θα κάνει γκέλες. Λες, Πώς γίνεται αυτό, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Ο Κλάους ο Αθανασιάδης είναι το πιο τραταχτό παράδειγμα. Ναι. Παίχτες που βομβάρδιζε, έβαζε, έκανε. Όλοι λέγαμε, αχ, το παιδί δώσε του κάτι παραπάνω. Του δίνουν κάτι παραπάνω και λέμε, όχι εμείς, εγώ δεν λέω ποτέ, δεν με ενδιαφέρει. Έπρεπε να βαλσαμώσουν το Λίνο. Το Λίνο. Ναι. Έπρεπε να βαλσαμώσουν το Λίνο. Για να του στέλνει την μία περίπτωση πήρε να βάλει γκολ ο Κλάους. Ναι. Να μην πιάσει ο μπακ το εξτρέμ το Λίνο. Ναι. Να βγει από πίσω. Πρώτο δοκάρι. Να κάνει μια κινησούλα στο πρώτο δοκάρι που την έχει, αυτό μόνο έχει ο Κλάους. Ναι. Να του τη στείλει στο κεφάλι, στο πόδι χαμηλά. Καλύτερα στο πόδι χαμηλά. Ναι. Να πάει πρώτο δοκάρι σε πρώτη επαφή. Ναι. Έφυγε ο Λίνο από τον ΠΑΟΚ. Πλάκουσε να πούμε και τα ποτάκια ο Κλάους. Ο Κλάους σταμάτησε τις προπονήσεις. Την είδε γκόμενο, την είδε ξέρω εγώ. Πήρε και τα φράγκα τα οποία τα άξιζε κάποια στιγμή γιατί έπαιρνε λίγα λεφτά. Πρώτο σκόρι ήταν. Έπρεπε ολόκληρο ο ΠΑΟΚ. Να πάει επιθετικά από ένα δρόμο και από αριστερά ιδιαίτερα. Ναι, έτσι για να μάθει ο Κλάους. Στην πλάτη του ΠΑΟΚ να κάνει καριέρα ο Κλάους. Ναι. Καλά είναι εκεί στα Γιάννα. Τα έριξε. Πολλά κολέβαλε. Τα έριξε γιατί τα έριξε. Δεν τα έριξε ακόμα. Δεν τέλειωσε. Πάει στην αρχή τη Παναγία. Καλημέρα τσακάλια μου. Την επόμενη φορά ο Ραπτόπουλο θα πιει τσίπουρο. Βλέπω να σκηνοθετεί το επόμενο Star Trek. Βρέα, μα πιει τσιπουράκι. Πού τον είδα τον Κυράσα στον ύπνο. Κυράσα ρε παγάσα, έτσι. Ο Κυράσα ο οποίο πρέπει πως, έχει αρκετά χρόνια που έφυγε, έτσι. Καμιά εικοσαετία ήμουν πέρα. Άναγια. Πού τον βρήκα τον Κυράσα. Άναγια, Κυράσα τώρα. Και με πράσινη φόρμα. Και προπονητικά δεν ήταν και κάθε μαναμά. Τότε ξεκινούσε. Καλό ήταν. Καλό ήταν, εσά. Ναι, ναι, καλό προπονητή ήταν. Ο Παθιακάκη που κι αυτό συγχωρέθηκε. Κι αυτό ήταν καλό. Αυτό ήταν καλό. Καλό και αυτό. Τα θέλω πισινό του. Ναι, έπινε, έτρωγε, έκανε, έπαθε έβραγμα, έκανε sprint. Πήγαινε γυρεύοντα. Πήγαινε γυρεύοντα. Είχε μια 19χρονη γκόμενα. Α, είχε και 19χρονη. Με έφραγμα 19χρονη. Oh. Δεύτερο στο Διονύση Παπαγιανόπουλο. Ναι, άμα είσαι 60 με έφραγμα 55. Ναι, Παπαγιανόπουλο. Είσαι 70-72. Ναι. Πόσο πέθα, 72. Ναι. Πάρε μια 40 τουλάχιστον. Ναι, ναι. Να μην σε κάνει κόλπα. Μην ανεβαίνει στου πολυελαίου απάνω και στα πολύφωτα και κάνετε φλικ φλακ και σάρτα μορτάλε και τέτοια πράγματα. Πήγε και κάτι παϊδάκι από το Τέξα να φάει. Πάει. 2-1. Παϊδάκια Τέξα και η 19 σε στέλνουν. 50 διαλύει, όχι 70. Έτσι, έτσι, 50. Λοιπόν, ναι. Πέλκα θα ξεκινήσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ναι. Γιατί ο Πάκου θα έχει απουσίες αυτό το παιχνίδι. Για να παίξει με τρία χάφια, να βάλει τον Πέλκα μετά, μωρέ τώρα. Να παίξει δηλαδή τη Μεσαχόφ Κάνια και να βάλει τον Ολιβέρα πιο μπροστά. Αυτό όχι, ρε, το Μίσιτ να βάλει. Α, Μίσιτ. Σαχόφ, Ολιβέρα, Μίσιτ. Μίσιτ, τρει. Να το κάνει 0-0, ξέρω εγώ, άμα δεν το κάνει, λέμε. Ναι. Και τα λοιπά. Και δεν μπορεί 90 λεπτά τώρα τον Πέλκα, δεν ξέρω σε τι κατάσταση το παίζει. Και σε μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έβγαλε όλου του προπονήσει όλη την εβδομάδα, μείνει στο 100%. Μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Εύκολα. Να τον καθαρίσει, να τον ξεκινήσει. Να τον ξεκινήσει. Ο Πέλκα αυτό λέει η φωτογραφία. Άμα του πάθει καμιά θλάση όμω. Ο Πέλκα. Ναι. Πάλι. Ξέρω, άμα φουλάρει από την αρχή, θα είναι το παιχνίδι έντονο. Ο Πέλκα δεν θα χτυπούσε αν δεν δεχόταν ο άλλο ακατσίκι να το ρίξει στα νεφρά να πάθει και θλάση με τον αγώνα. Λοιπόν, έχουμε την. Κάτσε ρε Κουλιανέτο. Κάτσε ρε Κουλιανέ. Ναι, τον έδωσε μια και έπαθε θλάση, έμεινε δύο μήνες έξω. Δηλαδή, άμα μαλώσει μετά. Όχι δύο. Τι έμεινε. Ένα μήνα το πολύ ήταν. Θλάση τα πλευρά έπαθε. Ναι, ένα μήνα το πολύ, δεν ήταν παραπάνω. 25 μέρες. Πρέπει. Αρχές του Μάρτη ήταν. Πρέπει το δεκάρι, το εννιάρο. Δέκαρο να αντέχει και τις τράκες. Να παντέχει το ξύλο. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Άμα φτερδιστεί τώρα ο στόπερ και είναι κανένα σαν το Μανδραφλή, τι απάθει. Εμόπτηση θα του έρθει του Μπέλκα. Πώς θα γίνει. Ναι. Το θυμάσαι το Μανδραφλή, δεν το θυμάμαι. Τι ήταν ο Μανδραφλή. Ένα βόδι σέντερ μπακ. Κάτι μαλούρε.
σέντερ. Καλά, παλιά μόνο βόδια ήταν σέντερ. Αυτό ήταν. Άμα το δει ο Πέλκα αυτόν, μπορεί να βλέπει εφιάλτε χειρότερου. Ιωνικό, προοδευτική και τέτοια. Εντάξει, αυτέ οι ομάδε έχουν βγάλει τέτοια βόδια. Τι αβάλει, τι αβάλει. Νίκαια, Κορυδαλόφσκι, ξέρει γιατί του είχαν έτσι. 2-1 ήταν αυτοί. Τι να βγάλει. Παίζουν μπάλα, δέρνουν κιόλα σαν χρέσει μανούρε. Θα πάμε την κερκίδα να μαλώσω. Τα πιο έτσι επεισόδια. Μ' άρεσε αυτό. Σ' άρεσαν αυτά. Πήγαινε έβλεπα. Αυτή η καλτήλα. Ιωνικό έβλεπα. Κατέβαινα Αθήνα. Προοδευτική Ιωνικό. Προοδευτική. Χαραβιακό έβλεπα. Χαραβιακός ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Έβλεπα χαραβιακό. Δοξαβήρωνα έβλεπα. Δοξαβήρωνα. Έπαιρνα το όταν α πούμε οι Κυριακές μου δεν είχαν τίποτα να κάνουν. Δεν δούλευα, δεν έκανα ξέρω εγώ. Έπαιρνα το τρένο. Κατέβαινα, έβλεπα. Έπαιζε ο Αλέφαντος στον Ιωνικό. Χαραβιακός Ιωνικός. Αρρωστάκι με τον Αλέφαντο. Πήγαινα, έβλεπα. Νικόλα, λέω. Τι γέλιο, ρε φίλε. Πάλι καλά, λέει που είδε κάποιους που έχουν πεθάνει, αλλιώς θα είχαμε κηδείες. Καλά, τώρα δεν ξέρω, είδε και Καραπατή, δεν είδε. Καραπατή και Μίμη Παπαϊωάν. Πω, χτύπα ξύλο να είναι γεροί άνθρωποι. Λοιπόν, πέφτει, τι. Γιατί μη φοβάσαι τώρα, Μίμη. Δεν ξέρω τώρα, του είσαι όνο, σε φώναζα, εγώ σε τραγούσα. Ο κυράστα, καλά που δεν πήγα κι εγώ να κάτσω. Εμά σε φώναζα, έλα δω, ο Λουτσέσκου σε σώζει. Έλα δω να μάθει μάλιστα τον Λουτσέσκου, άσου αυτού. Ναι, λοιπόν. Πέφτει το δίκτυο με λεβαδιακό. Πέφτει. Προτελευταία αγωνιστική. Δεν προλαβαίνετε να φάτε. Δεν προλαβαίνουμε, ναι. Γι' αυτό πέφτει. Πέφτει το δίκτυο γιατί είπα, είδε ότι η συμπεριφορά των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι άριστη. Ναι. Μην παίρνει θάρρο, πέφτει. Να μην παίρνει θάρρο πολύ. Δηλαδή του χρόνου πάλι λε ξανά βάλτε το δίκτυο να είμαστε. Ρε, μην παίρνετε θάρρο. Ναι. Εντάξει, εγώ λέω τι θα κάνει ΠΑΕ και νομίζω κάτι. Τάφρο να βάλετε. Τι τάφρο, να βάλετε και κροκοδίλου και λιωτάφρο. Πάτε εκεί πέρα στο, με το αεροπλάνο. Ναι, για πέρα. Πάτε κανένα χαβλιόδοντα να φέρετε και τα λοιπά. Ναι. Από Ζάμπια, από Σούφου ΠΑΟΚ Ζάμπια να φέρετε. Όλοι οι βλαμμένοι θα υπάρχουν πάντα. Άστο μη. Ναι. Δηλαδή λε, η τούμπα καινούργια να είναι φτιαγμένη με κόσμο, γύρω-γύρω ένα τάφρο με κροκοδίλου και μέσα βάλουμε 2-3 λιονταράκια να κόβουν κίνηση. Πάντω στο εξωτερικό. Επειδή δεν μπορείτε να βρείτε αστυνομικού και. Boarding card και τα λοιπά. Πώς αγόρι μου. Boarding card. Αυτά είναι ρε. Αυτά είναι. Γράψω το boarding card λίγο να το έχουμε στα υπόψη. Άιντε να πούμε. Το boarding card το κρατάω. Δε, επειδή δεν έχετε boarding card. Ναι. Βάλτε κανένα κροκόδιλο να κάνει το boarding card. Κοίταξε στο εξωτερικό. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Α, στο εξωτερικό. Είναι πολύ απλά. Ναι, ναι, 3-4 σε κάθε γωνία με τα σκυλάκια του. Ναι. Ένα σου ένα γωνία. Μία σου ένα άλλο. Ένα. 4. Θα βάλει σκυλάκια στην τούμπα. Με τα σκυλάκια. Θα πάρει θύρα 4 φόλες. Φόλες θα πάρει. Θα τα ταΐσουν τα σκυλάκια. Κατευθείαν έχει ιδέες. Είναι δυνατόν τώρα. Βάλε και δύο με πάνω σε άλογα, ένα σε μία κορυφή και ένα στον άλλο, με αλογατάκι. Φόλα και τα άλογα. Εντάξει, φόλα, απαγορεύονται οι φόλες. Τι να κάνουμε τώρα. Απαγορεύονται οι φόλες. Σε παρακαλώ. Καταρχήν θα το απαγορεύει το κράτος αυτό. Κι όμως, φίλε, εάν βλέπεις το ζώο, νομίζω ότι φοβάσαι περισσότερο. Πράγμα να δεις. Ένα νεκρό οπαδό. Εγώ είδα παοξί στο εξωτερικό, ένας... πώς συμπεριφέρεται με άλογο και με σκύλο. Ένας... Γι' αυτό το λέω. Ένα νεκρό οπαδό στο εξωτερικό δεν ρίχνει κυβέρνηση. Ναι, εδώ στην Ελλάδα ρίχνει, λες. Οπότε δεν παίρνει. Ναι. Το πα, πώς θα μπερδεύει συνέχεια τα αθλητικά, χώνεις και τα πολιτικά. Ένα αστυνομικό μαύρο. Ναι. Άμα μπει σε μια συνοικία και του τυχωθούνε και κοπανίσει κανέναν και τον φάει λάγαλο, θα ξεσηκωθούν 10 μαύροι τελείω. Δεν παίρνει την κυβέρνηση. Ναι. Για φάει μαύρο εδώ να δει τι γίνεται. Χαμό, η Πακιστανό κάτω, ε. Για φάει Πακιστανό. Πέφτει κυβέρνηση. Αυτή την κυβέρνηση λε. Μό πια να. Ω, άμα αλλάξει κυβέρνηση θα έχουμε πιο συντηρητικά πράγματα. Γιατί έχει εντύπωση, σου κάνω τώρα μια που το πα πολιτικά, αν ανέβει η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό διαβάζω, μαθαίνω. Τι θα γίνει δηλαδή. Ναι. Νομίζει θα ισχύσει το ίδιο καθεστώ που έχουμε τώρα με ΣΥΡΙΖΑ. Θα αλλάξουν πράγματα. Θε μια αλήθεια. Βέβαια αλήθειε λέμε. Ο Αντένα παίζει Νέα Δημοκρατία. Παίζει Νέα Δημοκρατία. Και ο Σκάι το ίδιο. Ναι, και ο Σκάι το ίδιο. Αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Παίζει box να πούμε ο Ζαμπίδη κάτω πάνω στη Στουτγκάρδη. Παίζει. Παίζει και ένα Έλληνα δικό μου. Με Τούρκο, παιδάκι που κάνουμε προπόνηση μαζί. Εδώ, στο φάιτ, εδώ στο φάιτ. Ο Παπαδόπουλο. Να, ο Κωστάκη, ναι. Τον κάνει τον Τούρκο του Λούβι στο ξύλο. Το σάπισε? Τον έκανε κόσκι. Ω, μπράβο, Κωστάκη. Λοιπόν, και παίζει και ένα Τούρκο ναι, ναι. Με ένα Λίβιο ότι ήταν εκεί και κερδίζει ο Τούρκο. Ναι. Και είναι να δείξει ο Αντένα δύο μάτς. Και τι δίνει, τον Τούρκο δίνει, με τον Λίβιο. Αντί να δείξει το Ζαμπίδι και δεν θέλει να δείξει άλλο ένα. Και δεν έδειξε τον Κωστάκη. Και τώρα το Σάββατο. Και δεν θα δείξει τον Κωστάκη που δένει τον Τούρκο, θα δείξει τον Τούρκο που έδινε το Λίβιο. Φοβερό. Και εσύ πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει το καθεστώ. Φοβερό. Με κοιμάσαι όρθιο. Φοβερό. Χωρί να πει Τσίπρο και δεν βλέπει και όνειρο διάλειμμα. Ναι, δεν βλέπω, ευτυχώ. Βασικά παίρνω τηλέφωνο εχθέ εδώ. Βλέπουμε, ναι. Παίρνω τηλέφωνο στον Αντένα. Το διευθυντή προγράμματο του Αντένα. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Πού θα τον βρει. Ούτε τον πρωθυπουργό. Ναι. Δεν είναι εδώ, θέλω τον Ραπτόπουλο. Γεια σα, τι έγινε. Έχω, ξέρω εγώ, ένα πρόβλημα με τα ορολογικά μου κανόνιση κτλ. Δεν έχει τέτοια πρόσβαση. Ναι. Γραμματεία θα βρει, γραμματεία και. Λέω τι θα γίνει, λέει. Πρέπει να σα κάνω σεξ, λέω την τηλεφωνήτρια. Για να με δώσει λέω, το διευθυντή πρόγραμμα. Σα παρακαλώ, κύριε, πώ μιλάτε. Έτσι. Ναι. Μιλάς έτσι, δεν μιλάτε έτσι, κύριε. Τελικά δεν βρήκε κανένα διευθυντή και τελικά θα δείξει τον Τούρκο με τον Λίβιο. Θα δείξει τον Τούρκο με τον Λίβιο. Πού είναι με τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντένα. Τα ίδια είναι, ρε. Ίδια, απικία είσαι, ρε. Άρα, ρε φίλε, τι ουλιάζετε για τα κόμματά σα. Αυτό λέω κι εγώ. Τι ουλιάζετε, όποιο και να είναι τα ίδια. Τι είναι, αλλά η μαρμίδα που θα μοιραστεί. Προσωπικά συμφέροντα υπάρχουν. Ποιο νοιάζεται για την πατρίδα, για την πάρτι μα, δεν ξέρω αν είδε χθε το παιχνίδι Σκόπια με ποιον έπαιζε.
ναι. Στις τηλεοράσεις. Ναι. Μασεντόνι έγραφε σκέτο, ούτε North. Τώρα θέλεις αυτό. Όχι. Αυτό πριν βγει το όνομα τώρα. Δεν έγραφε North, νη Μασεντόνι όπως γράφει στα site. Ναι, ναι. Σκέτο. Χωρίς τον νη μπροστά. Τι κανάλι βόρεια. Ήταν αυτό. Κανάλι, ευρωπαϊκό, κανονικά. Ευρωπαϊκό. Ναι, ναι. Σκέτο, σκέτο. Όχι βγείτε, με λίτσα δίπλα και με κόλυβα. Βγείτε με καμιά σημαία ναι. Να διαμαρτυρηθείτε. Α, βγείτε, ναι, ναι. Και μετά πια φτιάξτε τα δόντια τα σκέτα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία να ήταν τα ίδια θα έκανε. Και στο θέμα το μακεδονικό, άσχετα ματσιρίζοντα. Τώρα εδώ ο Τούρκο έφαγε ξύλο τον Έλληνα. Έφαγε και δεν το δείχνει. Τα ίδια είναι όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα στον διευθυντή προγράμματο του Αντένα που δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Και ούτε θα το σηκώσει. Μην νομίζει, επειδή του τη λέμε δεν θα το σηκώσει. Θα βάζει γραμματεία και θα λε εσύ καλημέρα μην έρθω και σα κάνω έρωτα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρες, καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Τις Κυριακές είναι καλό να κερδίζουμε. Το λέμε διαρκώς, αλλά δεν ισχύει μόνο για το γήπεδο αυτή η ευχή. Να κερδίζουμε και στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη, διότι κάθε Κυριακή έχουμε Super Sunday κληρώσεις που μοιράζουν το λιγότερο 500 ευρώ μετρητά με τη μορφή jackpot. Από τις 4 μέχρι και τις 11 έχουμε κληρώσεις κάθε ώρα. Και αν δεν βρεθεί νικητής, το ποσό μετατίθεται στην τελευταία κλήρωση μέχρι να φτάσει στα 4.000 μετρητά και να φύγετε κουκλεντέν έτσι από το καζίνο. Κάθε Κυριακή λοιπόν πάμε για διπλές νίκες, πολλά γκολ, πολλά τα μετρητά. Έχετε η Σμαράγδα μας, Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Rap and Cool μαζί με Καζαμπάκα μέχρι και τις 10. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ μέχρι και τις 10 παρούλα μαζί. Η νέα σειρά Huawei P30 είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Wind και στο wind.gr με δώρο το νέο Huawei Watch GT Active και δώρο μια αντικατάσταση οθόνης μέσα σε 3 μήνες. Μπορείτε να πάτε και εσείς τώρα σε καταστήματα Wind να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να το αποκτήσετε με έως 48 άτοκες δόσεις αλλά και ακόμα πιο οικονομικά προγράμματα με το Bring to Save, όλα αυτά μόνο από την Wind. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 10 παρέα και με Καζαμπάκα. Αγωνιστικά θες να το σχολιάσω το μάτς γιατί έχω ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Ποιο μάτς? Το Ξάνθη Πάο. Σε 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Λοιπόν, για να μην έχεις δράβαλα. Δράβαλα. Πρέπει να κάτσει Ξάνθη. Τι να κάτσει Ξάνθη. Κάτσει την κότα. Αυτή η μέτρια η φετινή Ξάνθη να κάτσει. Κι άλλο να κάτσει. Ακόμα, ναι, αυτή η ανάλατη Ξάνθη φέτος που δεν μπορεί να κερδίσει τον εαυτό τη. Αν ο διαιτητής θα σου κάνει ζημιά από κάτω. Ο Ευαγγέλου που είναι σύνδεσματικής και. Δεν ξέρω τι κάνει. Ένα ραβασάκι στην αρχή της χρονιάς μου είπε να φοβάσαι μόνο τους διαιτητές από το σύνδεσμο Ανατολικής Αττικής. Λοιπόν, αυτούς. Αν θέλει να σου κάνει ζημιά. Ναι. Παίζει Ξάνθη. Ναι, υπέρ, παίζει Ξάνθη για την Ξάνθη. Ναι. Και 80-20 Ξάνθη. Σου τραβάει. Ναι, με 5.000 παοξίδες, 6.000. 6.000 παοξίδες. Ναι. Ναι. Σου τραβάει μια σφαγή. Ναι. Μπαίνει μέσα, τα κάνει γυσβαδιά. Δεν θα πω. Α, λε τώρα πώ το σενάριο το αρνητικό λε. Άρα εσεί πρέπει να εξασφαλίσετε τη φλωριά της Ξάνθης. Ναι. Το λέω εγώ στον Ιβάν. Ναι. Δηλαδή, να την πείσετε με τρόπο ότι, ρε παιδάκι μου, από τον Ζήφκοβιτς, αν πάρετε 300.000, θα σας δώσουμε 500, ας πούμε. Α, αλλά, ναι. Μάλιστα. Καθίστε κάτω, δεν πέφτετε, δεν πάτε πουθενά, να πούμε, κτλ. Μην έχουμε καμιά ιστορία με αυτό το ποτέ. Πρέπει να είναι 2-0 στο 20 λεπτό δηλαδή. Α, στο 20 λεπτό να το μάθει. Ναι, Ξάνθη για, να μην, κερδίσει... για να μην μπορεί να κονηθεί. Ναι. Ρε, η Ξάνθη ένα μάτσι είναι, δεν ξέρει πώ θα σου βγει ένα μάτσι. Ρε, μαζί σου, αλλά η Ξάνθη έχει να κερδίσει από τότε που φορούσαμε από τον Μάνικα, τον Αύγουστο. Βρε Ολυμπιακό με ομαδάρα. Ναι. Έπαιζε στα χωριά και είχε διαιτησία μαζί του. Άστο τώρα. Τα είχε όλα κουμπωμένα, λε. Κουμπωμένα μέχρι την τελευταία δεκάρα να πούμε. Ναι. Γιατί να πα ξεκούμποτο. Σωστά, να είμαι μαζεμένο. Πάνε πάνω στα λιμάνια εκεί πέρα ούτω ή άλλω πεθαμένοι. Είναι γιατί είναι πεθαμένη η Ξάνθη, εσύ. Ρε, παγώθηκες πάλι με την Ξάνθη. Την ψόφια και κόσμο θα δεν πάμε, έχει. Πώς δεν πάει στο γήπεδο. Βγήκαν εδώ τα παιδιά της Ξάνθης. Λέει Παπανόπουλος, λέει. Ναι, άμα θέλει να σε κάνει ζημία, σου στέλνει ένα διαιτητή, Ξάνθη παίζει στα ίσια. Επικίνδυνος είναι ο Ευαγγέλος, το ξαναλέω. Ρε παιδάκι μου, σου λέω το ναι, έργο. Ναι. Για να είσαι καλυμμένος 100% πρέπει η Ξάνθη στο 25 ή στο 20 θα χάνει 2-0. Να είναι χαλαρή. Και μετά τσίκι 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 φύγαμε, τελείωσε. Ναι. Ούτε μπουνιές, ούτε κλωτσιές, ούτε μαρκαρίσματα, ούτε πρέσινγκ στο κέντρο η Ξάνθη. Να γίνει μια ωραία μίνι φιεστούλα δηλαδή λες. Έλα τώρα. Χαλαρά. Εντάξει, χαλαρά. Εντάξει. Η Ξάνθη θέλει μερικά ποταλάκια για να σωθεί μαθηματικά. Θα τα πάρει απ' άλλο τη δόση ο Πάο κάνει. Α, ο Πάο θα τη δώσει. Ξέρω, η Ξάνθη 29. Αυτό που πέφτει έχει 23. Δεν προλαβαίνει. 5 μάτ. Δεν προλαβαίνει ρε να πέσει. Δεν έχει εύκολο πρόγραμμα η Ξάνθη. Δεν έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα γιατί παίζει με την ΑΕΚ μετά. Ποια που παίζει με την ΑΕΚ? Στα πηγάδια. Ωραία, ένα μπόντο εκεί. Ναι. Άλλο, μετά πάει στον Ολυμπιακό. Α χάσει εκεί, άλλο που πάει. Ένα βαθμό τώρα.
Μετά έχει το τρίποντο που θα εξασφαλίσει την παραμονή της. Ποιο? Με τον πεσμένο Απόλλων Σμύρνης. Στην Ξάνθη. Ναι. Ένα απόστασο. Να, τελείωσε. Ναι, αυτό άστα, το μάτι. Τα έχουν υπολογισμένα. 35 τελείωσε. Τα έχουν υπολογισμένα. Και μετά παίζει με τον Άρη. Αυτό σου λέω ότι. Πού παίζει με τον Άρη. Στο Βικελίδης. Στο Βικελίδης. Ναι. Σοπαλία. Τι σοπαλία. Πάλι φαγόντα θα θέλω Άρη στην νίκη για να βγει Ευρώπη σοπαλία. Θα δει. Βγήκε Ευρώπη. 3-0 θα λήξει. Και μετά που πάει στο τέλο. Τέλο. Μετά πάει σπίτι τη. Τελείωσε, σώθηκε. Τελείωσε. Παίρνει του τρει βαθμού με τον Απόλλων Σμύρνης και ένα ποταλάκο στα άλλα. Τρει να πάρει 29 και 3-32. 23 ο άλλο. Δεν την προλαβαίνει με τίποτα. Δεν την προλαβαίνει. Ναι, λογικά έτσι έχουν έρθει. Δεν την προλαβαίνει. Ναι. Πάντως η Ξάνθη παίζει να έχει να κερδίσει τα τελευταία 20 μάτς. Καμιά 10 σοπαλίες και 10 καταλαβαίνεις πώς πρέπει να πας. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Παιδιά, θες να πάρω και κανένα τρίγωνο πανοράματος. Α, σε θα πάω έτσι. Πάω και είμαι. Θα πάω να παίξω την παλίτσα που παίζω. Αυτή την τουμπιώτικη τη βλαχιά. Ναι. Άστινα. Να μην την αφήσω. Τι. Θα έχω 6.000 κόσμο. Έχω αυτή την ομάδα αυτό που έχω. Και θα πάω με τη Φλωριά. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ότι έχει 6.000 κόσμο. Ναι. Ότι πα λαλαλα και άμα δει κανένα διαδίκτυο. Θα αρχίσει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τελικά θα δώσουμε στην Ξάνθη εισιτήρια. Κάτι λίγα θα πάτε έτσι σχέδιο στην Ξάνθη. Μην πάμε έτσι σχέδιο στην Ξάνθη. Το λέω που είμαι έμπειρο εγώ. Ναι. Άμα στη Ξάνθη. Να πάμε Ξάνθη. Να πάμε να φάμε. Να κάνει κανένα pressing. Η Ξάνθη λέμε τώρα. Όσο ναι, αντέξει. Ναι, όσο αντέξει. Όσο αντέξει. Ναι, 20 λεπτά. Φας μια κόκκινη κάρτα. Λέμε τώρα. Στραβώ το μάτς λες. Στραβώ. Ναι, που γίνεται αυτό. Μπαίνει μέσα ο Βλαχοπαοξής. Ναι. Πάνε μείον 3. Άστα, μην τα ψάχνει. Μην τα ψάχνει. Πάνε εκεί πέρα. Πες φιλαράκια. Τον καραπατή βγάλαμε το Ζίχοβιτς 500 χιλιάρικα με το. Του χρόνου. Τελείων. Καλησπέρα λέει παιδες, απολάρισα λέει, συγχαρητήρια λέει για τους δημάρχους τους εδώ. Τι κάνανε? Φτιάξανε μια καταπληκτική πόλη με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, ζωντανή πόλη με τον κόσμο να βγαίνει έξω, δεν ακούς πουθενά κόρνες, μπράβο στους Λαρισαίους, εντυπωσιάστηκα, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, καλός της εκπομπής, Θεσσαλονικός που πήγε στη Λάρισα για δουλειές τέλος πάντων, ένα διήμερο τρίμηνο. Στη Λάρισα έχουν λεφτά ο κάμπος. Έτσι, οι φλικάδες είναι όλοι. Στα Τρίκαλα έχει λεφτά ο κάμπος. Έτσι, έτσι. Εγώ πήγα στα Τρίκαλα και. Είχες 5G στο κινητό και τρελάθηκες. Τρελάθηκα. Τρελάθηκες, βέβαια. Σταματάγα στον δρόμο να περάσει ο άλλος, να πούμε στο. Ευρώπη, ρε φίλε. Τους κοροδεύαμε και καλά εμείς εδώ οι πολιτισμένοι που γίνεται ο χαμός όσο και εδώ τη πόλη. Πάμε παρακάτω. Τι πάμε παρακάτω. Να πούμε μπράβο στη Λάρισα, να πούμε μπράβο και στα Τρίκαλα. Ναι. Να δούμε τα καλά παραδείγματα. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλό σου κούν την Ξάνθη να κερδίσω μωρέ και δεν με νοιάζει, λέει εδώ ναι. Ο φίλος μας ο Μπαμπίνος. Αυτές τις γυμνές που έβαλες, τι τις έβαλες? Δεν έβαλες γυμνές, τις γάτες έβαλα. Αυτή η γάτα είναι εκεί. Δύο γάτες έβαλα και λέω ξυπνάτε γατάκια. Μάλιστα. Α, εσύ είδες τη γυμνή, είδες μόνο. Όχι, τη γάτα. Έβαλα το κορίτσι αυτό το μελαμψό, το μελανούρι. Έβαλες και μαύρη γυναίκα εκεί. Γιατί μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Σε αρέσουν οι μαύρες. Οχό, μια χαρά είναι. Γιατί... Πάρε στο Κορδελιό, θα βρεις κάποια πενταριά. Του αρέσουν οι μαύρες. Τις μελαμψούλες αυτές. Τράβα στο Κιλκί, θα βγάζεις. Αυτές μελαμψούλες. Ναι, ναι. Φαγώθηκες με το Κιλκί. Στο Κιλκί βγάζει καινούριο προϊόν. Θα δεις καινούριο προϊόν. Ναι. Ψιλοκάβαλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Ο το μπόι στο Κιλκί μαζεύτηκε. Κούλα από ανατολικά. Πάμε λίγο να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο και προχωράμε μετά. Από ανατολικά προς δυτικά. Θα έχει κίνηση, καλά. Εντάξει. Από έξοδο Τούμπας μέχρι δεν ξέρω πού υπάρχει μποτιλιάρισμα. Εντάξει, ωραία. Όχι απλά κίνηση. Προφανώς να πάμε σιγά σιγά. Αυτό τώρα είναι είδηση. Φυσικά. Με τι μου λες. Δεν είναι. Μεγάλη. Ο άλλος κινείται εκεί σου λέει θα στρίψω από. Η είδηση θα είναι μια μέρα που να μην έχει μποτιλιάρισμα. Ναι, το αυτή είναι η είδηση τώρα. Σωστό. Κάθε μέρα τράκαρε στο περιφερειακό, τούμπαρε στο περιφερειακό. Και τι κάνουμε γι' αυτό, ρε Κωνσταντίνε? Τρέχει. Τι κάνουν οι κυβερνήσεις, τι κάνουν εδώ πέρα όλοι οι αρχές εδώ, τι κάνουν. Ό,τι κάνετε εσείς. Τι ποιοι είμαστε εμείς. Οι οδηγοί. Α, εγώ τι, εγώ μια χαρά είμαι. Μια ζωή που προσέχουμε. Ναι, ναι. Τι κάνουμε εμείς. Έχει να αλλάξει λάσκα 4 χρόνια. Ένα. Ναι. Το αμάξι έχει να του κάνει σερβι άλλα 4 χρόνια. Δύο λες εσύ τώρα, κάνει υπόθεση εργασία. Το μέσο βλάκα που. Ναι. Να σου πω κάτι, σέρβις θα το κάνει ο μέσος. Ακού εδώ τώρα εμένα. Τα λάσκα μπορεί να μην τα αλλάξει. Τα λάσκα θα τα αλλάξει. Ναι. Θα μολύσει Τετάρτη με 150. Δεν υπάρχει αυτό που λέω. Το λέω εγώ ναι. Και το τηλέφωνο το κινητό στο άλλο χέρι. Πώς να μην τρακάρει. Κρατάω. Ωραία. Πώς να τρακάρει. Θα δέχομαι τα μισά από αυτά που λες. Για να ναι. Δούμε πώς να τρακάρει ο Βλάξ. Ωραία. Ο δρόμος πρέπει να είναι με αυτή τη ροπή όμως. Θα σου πω κάτι. Πρέπει να το φτιάξει δηλαδή το δρόμο Καρμανιόλα. Εγώ τα δέχομαι τα μισά. Μισό λεπτό. Ναι. Έχω αυτό το δρόμο. Έχεις. Τον παλιόδρομο. Τον παλιόδρομο. Ναι. Θα τρέχουμε 150 στον παλιόδρομο. Όχι, εδώ συμφελώς εσύ. Θα έχω λάσκα άφθαρτο στον παλιόδρομο. Εδώ έχω αυτό το δρόμο. Ναι. Είναι κλέφτες, είναι ξέρω εγώ τι είναι, είναι χαζοί. Με εκλέψαν, με κάνουν, με ρημάξαν. Ναι. Εγώ δηλαδή πρέπει να τρέχουμε 150 σε αυτό το δρόμο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι την πληρώνουν σε αυτό το δρόμο και κάποιοι οποίοι δεν μιλάνε στο κινητό. Ναι. Δεν έχουν αλλάξει τα λάσκα, έχουν κάνει σέρβις, αλλά την πληρώνουν για αυτό το παλιόδρομο. Ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι μόνο οι φελοί που ανέβες που υπάρχουν. Συνάνθρωποι είμαστε. Φυσικά. Δεν είναι στην κοινωνία. Ναι, αλλά υπάρχουν και συνεπείς συνάνθρωποι μας που τα κάνουν όλα αυτά και εξαιτίας του παλιόδρομου την πληρώνουν. Ύστερα στις εξόδους ναι, ναι. Βγαίνει το άλλο το βόδι. Το ούτε βόδι. Κοιτάει ούτε τίποτα. Μπαίνει στη λωρίδα σου. Χρουτς, ούτε κοιτάει τίποτα. Ναι, 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 ναι. Τραγωδία. Δηλαδή
και έχεις βόδια να αντιμετωπίσεις. Ωραία. Αυτή είναι η δημοσκόπηση εδώ ή είναι ανάλογα τι κανάλι βλέπουμε? Δεν με νοιάζει πια. Τι κανάλι είναι αυτό? 32-22 λέει η διαφορά. Δεν νοιάζει εμένα. Ναι. Θα μπει στην τσέπη μου τίποτα εμένα. Όχι, απλά λέω. Άμα βγει η ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα παρακολουθώ αυτά. Με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρουν. Απικία δεν θα είμαι πάλι. Οι δημοψηφίες βγαίνουν ανάλογα το κανάλι, δηλαδή θα είναι άλλοι σε άλλο κανάλι. Αυτό λέω. Τι με νοιάζει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα μέσα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά του, η οποία δεν επηρεάζει τη ζωή τη δική μου δουλειά. Καλημέρα Νίκολε. Ο φαλακρός πάστορας. Πάστορας. Εσύ ο πάστορας. Δίπλα σου λέει τα θέλω του λέει. Όχι αυτά που θα γίνουν στην Ξάνθη. Πε του ΠΑΟΚ θα λέει και θα κλαίει. Άκου εδώ ανόητη παοξή. Ανόητη παοξή. Μη. Πέρσι κατόρθωσε να χάσει αυτό το πρωτάθλημα που ήταν δικό σου. Ισχύει αυτό. Ναι. Μυαλό δεν έβαλε. Ναι. Αυτό σε απαντάω. Μόνο ανόητη παοξή. Να, κι άλλο δικό μου εδώ. Γιώργο, ο Τομπουλίδη. Τομπουλίδη το λένε. Τομπουλίδη. Επίθετο είναι αυτό. Γιατί ρε. Κάνε κεφάλι. Πεχτάρα, Τομπουλίδη. Τομπουλίδη ήταν πεχτάρα, το θυμάμαι. Ναι. Και καλό παιδί. Ναι. Δηλαδή ρε, ρα παιχνίδι με την αξία δεν μπορούμε να πάρουμε σίγουρα τα λεφτά. Αυτό του είπα και εγώ ρε, Τομπουλίδη. Αυτό σου είπα εγώ. Ναι. Του λέω θα πάω και είμαι καλύτερη ομάδα, θα έχω κόσμο, πάω του κερδίσει. Ξάνθη θα θέλει να κερδίσει. Τι με νοιάζει να κάνει Ξάνθη. Ωραία. Σε κάνει η Ξάνθη το πρώτο δεκάλεπτο το παιχνίδι ροντέο. Ναι. Σου λέω πάνω κάτω, γιάχνα. Ο διαιτητής είναι τον αλωνό. Ναι. Σου δίνει μια κάρτα κόκκινη. Είναι ένα σενάριο. Μπαίνεις μέσα. Όχι. Δεν μπαίνεις. Πού έχει εκεί. Εδώ δεν πήγα, ρε φίλε, πες με πήραν το πρωτάθλημα. Τι δεν πήγες. Δεν πήγα. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ μπήκε ο Ιβάν μέσα. Ναι. Μπήκε ο Ιβάν, θα πει έξω μπορεί να έμπαιναν μετά, αλλά μπήκε, δεν πήγα. Άρα λοιπόν εσύ πα ένα μάτσο που θα είναι χαλαρό. Και μπορεί να δει κάτι άλλο και να τρελαθεί και αρχίζει να κάνει τα πάει. Γι' αυτό ρε φίλε έχω Λουτσέσκο όμως. Ναι. Γι' αυτό. Γιατί δεν του επιτρέπει Λουτσέσκο, να σκέφτονται ότι θα είναι χαλαρό ο το Λουτσέσκο. Ναι. Θα πρέπει να πάει στην Ξάνθη και να το πάρει στι δημόσιε σχέσει. Αμάτω Λουτσέσκο. Το κεχαγιά έχει εκεί. Ξέρω, κεχαγιά που θέλουν να τον πάρουν στον πάγο εκεί. Ναι. Άμα πάρετε αυτό το μάστρα. Καλημέρα. Στο 20 λεπτό 2-0. Άσε να κάνει μάτρα. Θα πάρω να μπλέξω τώρα με το διαιτητή από την Ανατολική Αττική. Τι να κάνει. Επικίνδυνη αυτή η δίτη. Άντε τώρα, εγώ σου τα λέω, εσύ τα κάνει. Επικίνδυνη. Λοιπόν, καλημέρα λέει, βαριές φανέλες στο Μετρομίδια. Την αξία σου εσύ. Καλημέρα. Έπαιξε τα Γιάννενα εδώ με τη δεύτερη ομάδα και σου βγήκε η ψυχή στο 90 και κέρδισε την αξία σου. Ναι. Και το φουκαρά τον Άρη του Καρυπίδη του Παλέτα έφτιασε σέμα τον κερδίσει ένα μάτς. Άσε με τώρα. Εντάξει, φίλε, κάτσε ρε άνθρωπε. Άσε με καλή δηλαδή, τώρα. Κάτσε, δηλαδή μια ομάδα δεν δικαιούται να έχει μέτρης κακές βαριές. Και αυτό σου λέω. Εντάξει, έτσι είναι. Που απάτη γυνάει εκεί στην Ξάνθη. Δηλαδή, έτσι το θέτει. Ο Ολυμπιακός θα το είχε κλειδωμένο στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός θα είχε μαγωμένα όλα στην κυριαρχία του. Όλα. Θα σε δω και σε. Θα με δει. Θα δω τα χάφ τη Ξάνθη πόσο θα είναι μακριά ή κοντά στα δικά σου. Θα βγάλω εγώ στο τέταρτο συμπεράσματα να πω. Μάλιστα. Πού θα το δει ο μάτς. Πότε είναι το μάτς? Κυριακή 7 η ώρα, δεν είναι, κάτσε μην κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, 7 η ώρα. Μαρμίτα. Στη Μαρμίτα θα είσαι. Στη Μαρμίτα. Παίζει και ο Άρης, παίζει και αυτός παίζει, έτσι. Περίμενε, κάτσε λίγο ρε εσύ, γιατί έχω βάλει άλλη γωνίση εδώ πέρα. Με έβαζε να δω το πρόγραμμα της Σάφης. Σαν τον κόκκινο κάνεις, στάναδο. Περίμενε. Στάναδο. Περίμενε. Στάναδο. Λοιπόν, ο Άρης παίζει 4 η ώρα. Την Κυριακή. Ναι. Ναι. Θα έχουμε 3 ώρα καλό και εκεί την ώρα παίζει και ο Ηρακλής. Πάτε στην Google εγώ. Ναι. Και ο Ηρακλής παίζει. Πού παίζει? Από όλο πόντο Ηρακλής. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Και θα πάμε τώρα στον Ηρακλή. Θα αφήσω τον Άρη μετά γιατί έχω φύγει. Ναι. Μην είναι παραλήψεις. Γιατί? Θα μας ακούσει όλη η Ελλάδα. Εντάξει, να κάνω εσύ. Ναι, λοιπόν, ναι. 4 ώρα Άρης Όφη και 7 η ώρα Ξάνθη ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα 4 ώρα παίζει και ο Ηρακλής πόντου με τον. Ποιο δείχνει τηλεόραση τώρα? Όλα τα, θα τα δούμε. Το Απόλλων Πόντου Ηρακλής δεν το δείχνει τηλεόραση. Α, θα έχει αναμετάδοση. Το έδειξε χθες, έχει αναμετάδοση. Α, σκοτωθούν αυτοί. Τι λες, τώρα ο Ηρακλής έβρε 0-0, είναι στα σκηνιά. Ο Τροίζη ξεκίνησε με το αριστερό. Νέα αγκέλα για τον Ηρακλή. Καλό είναι, εντάξει, πάμε. Τι καλό είναι αυτό. Δεν έχασε. Ο Ηρακλής είναι σε πολύ δυσμενή θέση, φίλε. Γιατί έχει και ζώρικο πρόγραμμα. Μόνοι τους δεν θέλανε. Τι μόνοι τους? Εμείς μόνοι μας δεν θέλανε. Εντάξει, είναι μότο και καλά κάνουν. Να σωθούν μόνοι τους. Να σωθούν, λες. Δεν θέλουμε πολιτικούς, δεν θέλουμε δημοσιογράφους, δεν θέλουμε ομάδες μεγαλύτερες να μας βοηθήσουν. Ναι. Μόνοι μας, μόνοι. Μόνοι σωστό. Μας, άρα μόνοι μας και λες ότι σωστό. Θα σωστό. Δεν είμαι να σε βοηθήσω εγώ ή ο πολιτικός. Θα μου σώσει μόνος. Ναι, τώρα μια πολιτικό πολιτικός τουλάχιστον πέρασε η τροπολογία. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Πέρασε η τροπολογία, σημαίνει ότι τελείωσε και δικαιολογίες του Παπαδόπουλου. Ναι. Να μπορείς να ρυθμίσεις με δόσεις. Ποιο Παπαδόπουλο, τα λεφτά έμαθα τα βάζει ο άλλος. Ο Θοδωρίδης. Ο Θοδωρίδης. Ο άλλος δεν έχει κάγκελο να βάζει. Ρε τρελαθήκατε. Εγώ τον είδα. Κάτι θα έχει ο Παπαδόπουλος. Τον είδα στη μάπα εγώ. Τον είδες. Τι σου θυμίζει? Κοσμόπουλο, δεν θυμίζει? Συγχωρεμένο. Δεν θυμίζει ο Κοσμόπουλο το συγχωρεμένο. Τι δε 12 χρονών μίλησα και κάνω χαλαβά στο σπίτι. Τρελόσε ρε. Δεν είδε στη μάπα του. 12 χρονών είπε μπαμπά και κάνανε πάρτι να πούμε. Ναι. Έσαι με τώρα. Ο άλλος είναι γάτα.
Ο Θεοδωρίδης μεγάλη γάτα. Στην Αθήνα έχω ένα φίλο, αεξής από Χαλάνδρη, φανατικός ραπτοπουλιακός, φίλος μου. Με τα κινή, με τα μάξι, του λέω πάρε λεφτά για μεζί, δεν παίρνει. Είναι σκυλί σου, ραπτόσκυλο. Τον βάφτισε. Ποιος? Ο Θοδωρίδης. Ο Θοδωρίδης, από το πρώτο γάμο να πούμε. Είχε μια. Κουμπαριό από το πρώτο γάμο του Θοδωρίδη. Ναι. Ή Ταλαβέρι ο φίλος μου εξής από το Χαλάνδρη. Αυτός είχε εργοστάσιο με πίτες κτλ. Ο εξής, ο εξής. Ναι. Καλό παιδί. Καλό παιδί, άπλας όμως. Μου λέει έχει λεφτά, λέει. Μην είναι. Μην και τρελός είναι, λέει. Καλός τρελός είναι, λέει κτλ. Για τον άλλον. Δικός μας. Εγώ έμαθα για τον Θοδωρίδη ότι έχει. Ναι. Είναι γερός. Ναι. Και καλός επιχειρηματίας. Ναι. Ο άλλος με είπε ο Καρυπίδης. Για τον. Πώς τον λένε τον άλλο τώρα. Ναι, και εγώ έμαθα όμως για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Ότι έχει κι αυτός. Ρε, δεν είναι ζάμπλουτος, αλλά έχει. Ρε, ξέρεις τι με είπε ο Καρυπίδης σε μένα. Τι σε είπε. Το ρώτησα. Ναι, το ρώτησες. Ναι, το ρώτησες αυτό τι τον έχει εκεί. Ναι, πέρα. Εγώ από τον γαμπρό μου συνεργάζεται. Βράζει τον γαμπρό. Εφόσον αυτό συνεργάζεται. Ποιο Καρυπίδης. Συνεργάζεται κάθε γαμπρό. Ο γαμπρό. Μαζί συνεργάζονται σου λέω πάνω. Ο Καρυπίδης τι με είπε. Τι σε είπε ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης μπορεί να του βάλει 10 εκατομμύρια και λέει δεν σε βάζω 10. Αυτό λέει. Καρυπίδης μου ήθελε να αγοράσει τον Άρη. Τι πήγε, να, ναι. Πήγε να βάψει μια σουίτα, λέει. Άντε πάλι. Και ήταν τρεις μήνες στον Κοσμάγουλο να του κάνει καλύτερη τιμή. Τι πράγμα. Τι να σε πω τώρα. Καλά, κοίταξε. Όλοι οι πλούσιοι το έχουν αυτό. Είναι, δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι λίγο σφιχτή. Τον θέλω... έχω λέει να με βάφει κανένα κάγκελο. Εντάξει, έτσι με είπε. Δεν σε είπε έτσι. Λοιπόν, εγώ, είναι, λέει, εγώ λέω ότι δεν θέλει έχει... να βγαίνει λέει, φωτογραφία, κάνει τον ωραίο. Έτσι με είπε ο Καρυπίδης. Εδώ που καμισάκι. Ωραίο. Έχει ένα σεβαστό ποστό. Έτσι να κάνει. Δεν είναι όμω ζάμπλουτο. Δεν κουλιάνε πάνε στα θέματα. Άσε με τώρα. Μηδέν με τη δράμα. Άσε ο Ηρακλής. Ο Περόν όσο δεν παίζει, ο Ηρακλής έχει πρόβλημα στο γκολ. Και αν δεν βάζει γκολ, θα σφίξει. Πώς θα παίξει ο Περόν. Ο Περόν άνθρωπος έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει. Έχει βαρύνει. Άμα του πεις ανέβα. Τι ανέβα, τις κάλες. Ανέβα τις κάλες. Δύο ορόφους στον πρώτο όροφο θα πει κάτσε να δέσω το κορδόνι μου. Άσε τώρα. Ναι, αλλά αυτό θα βάζει τα γκολ. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν βάζει τα γκολ, αλλά άμα περάσει τα χρόνια. Χθες τον άφησε εκτός 18. Ο Τροής δουλεύει δεν είναι. Μα τι να κάνει το παιδί αφού δεν έτοιμο. Και τώρα τι κάνουμε στο Απόλλων Πόντου Ηρακλής. Το σταυρό της Ηρακλειδής. Το σταυρό της Ηρακλειδής. Δεν έχουν καλή σχέση τι να κάνει. Τον Απόλλων Πόντου, ο οποίος και αυτός δεν τα κατάφερε. Το σταυρό της να κάνει. Τι δεν κατάφερε, ο Απόλλων Πόντου σώθηκε, στη δεκάδα είναι. Τι σώθηκε, εδώ παλεύει για τη δεύτερη θέση. Αυτά είναι υπερβάσεις. Υπερβάσεις. Βέβαια. Ναι, γιατί είναι και απλήρωτη κιόλας και τα παιδιά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν ξέρω, δεν βάφω, δεν έχουμε ενημέρωση. Έμεινα 2,5 μήνες πίσω. Έμειναν πίσω. Κακά τα ψέματα, είναι 2,5 μήνες πίσω. Λοιπόν, αυτά για τον Ηρακλή, ο οποίος είπαμε το θετικό είναι ότι πέρασε την υπολογία, άρα θα έχει δυνατότητα δώσεων. Ας πάμε στην Αθήνα, ας τον Ηρακλή. Πριν πάμε Αθηνάρη. Πριν πάμε Αθήνα. Κάτσε, Αθήνα θα πάμε μετά. Τι Άρη. Στον Άρη. Πουλάνε παραμύθι για τον Μπρούνο Γκάμα. Ότι ο Μπρούνο Γκάμα. Ο Μπρούνο Γκάμα λέει. Τον Ματέο Γκαρσία. Για τον Γκαρσία. Α, παραμύθι το λες. Εγώ σου λέω δηλώσεις Μιλοβάνοβιτς, σου λέω πλευρά Λας Πάλμας. Βγαίνει ο ίδιος ο παίχτης. Αφού δεν αμήνει ρε, εσύ με το Σανιό. Ακού δώρε. Θα θες μια ιστορία. Γι' αυτό ψοφάω. Πώς είναι η ρήτρα. Ο Τερεπέογλου είναι μέσα. Όχι. Χωρίς Τερεπέογλου δεν θέλει. Πού είναι η ρήτρα του Γκαρσία, ξέρεις. Για τον Άρη 1,5. Για τους άλλους. 5. 5. Πολύ ωραία. Πάει ο Μαρινάκης, του δίνει 1,5 εκατομμύριο. Ποιον. Την Λας Πάλμας. Ναι. Δίθεν τα δίνει ο Καρυπίδης. Ναι. Οπα, να, μένει στον Άρη. Ναι. Και το χρόνο του παίρνει. Του χρόνου, μας απέξει άλλο ένα χρόνο λες. Και του το δίνει ρε σου λέει. Α, κατευθείαν τι, δανεικό ο Άρης στον Ολυμπιακό τον, τον Ματέο Γκαρσία. Ναι, ρε. Άμα θέλει, ο χοντρός, δίνει 1,5. Αλλά ούτε ο χοντρός δίνει. Δεν δίνει ούτε κι αυτός. Αυτό οπότε είναι θέμα τώρα να το πάρουν άλλο ένα χρόνο δανεικό. Ναι. Αυτό μπορεί να κάνει. Το ψήνω Παντελίδης πάντως. Ναι, παιδί μου, άλλο ένα χρόνο δανεικό. Τώρα τι ένα 200 δώσει ο Άρης τώρα. Ναι, αλλά σου πω κάτι, το συμβόλαιο του λύγει άλλο ένα χρόνο δανεικό. Μετά η Λας Πάλμας θα πάρει, ξέρεις τι θα πάρει. Από λεφτά. Ή τώρα ή ποτέ. Εκτός αν του κάνει καμιά ανανέωση, γιατί τελειώνει το συμβόλαιο του. Αν του κάνει μια επεκτασούλα. Ναι, επεκτασούλα, μπράβο, μου αρέσουν αυτά. Μια επεκτασούλα όπως κάνετε εδώ. Ναι, τα κόμμα με τον Μπουζούκι, μπράβο. Την ατάκα του Αλαφούζο δεν δίνω να παίξει ελληνική ομάδα, πώς την άκουσες εσύ. Γελάς, γαργαλιέσαι, σε κάνει. Δεν πουλάω κανένα παίκτη σε ελληνική ομάδα. Ναι. Τα δεύει Αλαφούζος. Ο οποίος βλέπει όσον έχει καταδείξει τον Παναϊκό. Γιατί είναι δημιούργημά του αυτό το πράγμα. Αυτό το χάλι του Παναϊκού είναι δημιούργημα του Αλαφούζου. Ας τον κάνει παράρτημα ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Να του παίρνω παίκτη, να του δίνω φράγκα. Ναι. Του έχω δώσει τον κάτσε τώρα. Για τον πει τον Αλαφούζο. Ναι. Κοίταξε ρε, εσύ νεοδημοκράτη εκεί στη Μακή που ήσουν με το μαγουλάκι να πούμε. Ναι. Θε να σε δώσω τόσο και τόσο για το κουρμπέλι να πούμε. Γιατί λύγουν και τα συμβόλαια. Ναι, τελειώνουν κιόλα. Ναι. Να σου πάρω και τον Κουρμπέλι που είναι παλτό, ας πούμε. Και τους δύο μαζί. Και τους δύο μαζί. Πάρω και τον παλτό, πάρω και τον Μπουζούκι που είναι εξελίξιμο. Και κράτα τον Κουρμπέλι, δώσε τον δανεικό στον Άρη, ξέρω εγώ, στο Ηρακλή. Πάντως δεν είναι αστεία η ατάκα του φίλου μας του Αλαφούζου. Δεν δίνω παίξει ελληνική ομάδα. Κάτσε ρε πάνω και κάτσε ρε Αλαφούζο. Εδώ δεν πληρώνεις, δεν κάνεις ράνι. Έχεις κάνει τον Παναϊκό κοτέτσι τον έκανες. Έπρεπε ένα... να πει κάτι, μη φάει ξύλο από τους οργανωμένους. Το ξύλο δεν το γλιτώνει αυτός από τους Παναϊκούς. Δεν ξέρεις γίνεται κάτι. Μεταφορικά το λέμε. Μεταφορικά το λέμε. Ναι, πάντοτε μεταφορικά το λέμε. Δηλαδή τη γιούχα εννοώ. Τη γιούχα, ναι, τη γιούχα. Γιατί έχω την Αντριάννα μου, τα λέει.
εμένα ναι. από κάτω. Μου ναι. τα λέει που είναι άρρωστοι οι Παναθηναϊκού. Ναι. Έτσι. Τι άρρωστοι, πήγε έδινε το διαιτή με το τακούνι. Παλιά, όταν ήταν σαν τουζένια. Εντάξει, οκ. Okay. Έβραζε το αιματάκι τη μέσα. Τώρα δεν βράζει το αίμα. Βράζει και τώρα, μην νομίζει. Νοπό είναι το. Βράζει και τώρα, τρελαμένη είναι, μην νομίζει. Με τον Αλαφούζο είναι όλοι στα κόκκινα. Βράζει τώρα στα 55 δεν βράζει. 55 δεν μπορεί να βράζει και πάρα πολύ. 53 πώ είναι. Ναι, πιο 52 κάπου εκεί. Θα σου πω ποτέ. 67-66. Ναι, κάνε υπολογισμού. 53 πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο Άρης με τον Παντελίδη, ένα πολύ ωραίο θέμα, μια που βρίσκεται όμως για να κλείσουμε. Ναι. Τι θέση θα είχε, λες. Ο Άρης με τον Παντελίδη. Ναι. Τρίτος. Τέταρτος, αλλά αρκετά κοντά στην ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή θα τη χτυπούσε. Την ΑΕΚ, είδα σε απόσταση. Θα δώσω μια συμβουλή τον Παντελίδη, όχι. Για δώσε, για δώσε ο Νέρο. Τον άκουσα εκεί χθες στο ρεπορτάζ να πούμε ότι αγχωμένο που θα κλειστεί ο Όφ και τα λοιπά. Ναι. Ο Όφ είχε δύο ηλίθιους προπονητές. Και οι δύο είναι ηλίθιοι. Ξέρεις τι μπορεί να το κάνει στον Όφ. Του δώσει μια κατοχούλα, ναι. κάτσε λίγο στη σέντρα πίσω. Και να το χτυπήσει στην κόντρα για πλάκα. Κόντρα να του βάλει πέντε βέλη. Δεν έχει άδικο. Άσε τώρα με αυτού του φελού που έχει εσύ. Δεν έχει άδικο. Του δώσω εγώ μια συμβουλή ωραία. Ότι ο Όφ. Α το Όφ να νομίζει ότι παίζει μπαλάρα και χτύπα εσύ στην κόντρα. Δώσε του λίγο χώρο το τυράκι και δώσε εντολή να φεύγει με τέσσερις στο χώρο και βάλτε μέσα στα δίκια. Έχει δύο φελού προπονητέ και οι δύο φελοί είναι. Θα παίξω Όφ, λέει όσα βάλω και όσα φάω. Έλα στο Καριλάου, θα σε δώσω λίγο χώρο εγώ το τυράκι. Τσίπα, όπως κάνω εγώ ο Πατριάρχης των Ολυμπιακών. Πάρε να κάνεις κατοχή με τον. Δίνω λίγο τυράκι, παίρνω τον Τενεκέ. Με τον Απόστολο να κάνει κατοχή με τον Κυριακίδη, να πούμε στα ΚΑΠ. Ναι, να γελάει ο κόσμος. Και χτύπαμε τους γρήγορους και τελείωσε η φασαρία. Ποιοι παίκτες του Άρη έχουν το απόλυτο συμμετοχόν φέτος. Ο Γκουέστα πρέπει να είναι. Ένας. Ο Γκουέστα πρέπει να είναι ένας. Και ο άλλος για μην το κουράζω είναι ο Ματέο Γκαρσία. Ο εξωδεξιά. 25-25 πάνε να σπάσουν όλα τα κοντέρ. Δύο παίκτες. Πολύ καλός παίκτης. Και οι δύο. Μα και οι δύο έχουν αλλάξει. Και ο άλλος είναι παιδαράς. Ο Κουέσα Τερματάρα. Είχε και αυτός γενέθλια χθες. 28 Μαρτίου. Και αυτός ήταν στον στο Πολό. Λοιπόν, τέταρτος ο Άρης με Παντελίδη στα 14 μάτς που έχει 15 που έχει κοουτσάρει τον Άρη. Μπράβο στον Παντελίδη. Έρχεται και ο Γκάμα στη Θεσσαλονίκη. Καιρό του χρόνου να φύγει. Γιατί να φύγει, ρε φίλε. Γιατί έκανε το απόλυτο. Έχει στρώσει την ομάδα τώρα, έχει βάλει τι ράγε. Πήρε το ταβάνι. Πήρε το ταβάνι. Πού να πάει του χρόνου. Τρίτο. Ναι, πέρα στην ΑΕΚ. Αφού χτίζουν κήπεδο. Εσύ πήρε, βλέπει όνειρα χωρί τσίπουρο. Χωρί τσίπουρο. Εγώ ναι, χωρί τσίπουρο. Εσύ τσιπουράκι όμω νεκρού ανασταίνει. Έλα. Ναι. Όχι, καραπατήσω. Όχι, χτύπα ξύλο. Πρέπει να δω τον κυράστα στον τύπο. Ε, τον κυράστα. Λοιπόν, γκαζώσαμε λίγο με τον Κωνσταντίνο, αλλά τι να κάνουμε. Βέβαια θέλαμε. Κυράκι τον καραπατή και τον Μίμη Παπαϊωάν. Όχι, όχι. Του άλλου θα μου κλέψει τη μήνυ ο Καγκάτσι. Ναι. Θα τα πούμε μετά. Έχουμε μετά να πάμε Αθήνα. Καλά, τόσα λεφτά έκανε με τι κάρτε. Το δικό μου το σκυλί πήγε να πάρει. Το δικό στη μήνυ. Ευτυχώ δεν είναι να πάρει τη Λορέν. Μήπω είχε καμιά κάρτα και αυτή στο στόμα τη και νόμιζε ότι είναι κάρτα υγεία. Μήπω είδε το βιβλιάριο τη μήνυ. Κάτσε να φρενάμε. Το πάω εγώ στο Κατσινάκο. Κάτσε λίγο. Ναι. Και να νόμιζα ότι είναι βιβλιάριο υγείας και να μου το έφαγε γι' αυτό. Ψήρισε. Ψάχνω να βρω την αιτία. Ψάχνω να βρω την αιτία που μου πήρε. Το παπάκα κάτσε δε στο μπαμπά. Ο γιος δεν έχω. Ο γιος είναι παλίκαρος. Έτσι λοιπόν. Να φρενάρουμε λίγο έτσι για να μιλήσουμε για αυτοκίνητα. Να κάνουμε λίγο top gear την εκπομπή. Έρχονται μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης και σας ενδιαφέρουν όλους. Και πώς να μη σας ενδιαφέρουν όταν κληρώνονται δύο αυτοκινητάρες. Μιλάμε για ένα Ford Fiesta σήμερα το βράδυ 1:30 με Κώστα Κωνσταντινίδη εκεί. Και αύριο το βράδυ ένα Ford Kuga. Η συμμετοχή και το πώς θα τα διεκδικήσει είναι πολύ απλά. Παίρνετε λαχνού στην είσοδο του καζίνο. Και όταν έρθει η ώρα της κλήρωσης, περιμένετε αποτελέσματα. Ένα Ford δεν θα μας έβεφτε καθόλου άσχημα, παιδιά. Επιστρέφουμε μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Έρχεται εδώ η Πουλενάρα, ο Νίλς Χόγκεσον του Μετρόπολης. Μετά τον Κωνσταντίνο και εμείς εδώ. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Wind Young Talents Graduate Training Program επέστρεψε και η εταιρεία προσκαλεί ταλαντούχους νέους έως 28 ετών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, το λιγότερο από ένα χρόνο, να λάβουν μέρος σε ένα συναρπαστικό επαγγελματικό ταξίδι. Κάντε αίτηση λοιπόν στο Wind Young Talents, το Graduate Training Program της Wind. Επέστρεψε με στόχο να ξεχωρίσει τους 10 πιο ταλαντούχους νέους με όρεξη και πάθος που θα ανταπτούν στην ομάδα της. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε και να στείλετε το βιογραφικό σας στο www.windyoungtalents.gr μέχρι και τις 7 του Απρίλη.
Δεύτερη ωρίτσα, ράπε κούλ με καζαμπάκα πάντοτε εδώ στα πλήκτρα. Γραμμές ανοίγουμε τελευταίο ημιωράκι. Έτσι, αυτό πρέπει να πάμε μια βόλτα και στην Αθήνα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και εκεί, Κωνσταντίνε. Πώς κινούνται τα παιδιά. Τι λένε οι κλαψιάρες. Κλαίνε για τη χθεσινή ήττα τα περισσότερα του Παναθηναϊκού σε νεκρό χρόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουν Ευρωλίγκα. Εμείς δεν την έχουν Ευρωλίγκα. Αν την είχαμε, θα τη ζούσαμε πιο έντονα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι σε top level και πουλάνε φύλλα, εφημερίδες δύο φορές. Τα κάρτια του ποδοσφαίρου είναι αυτή. Τι να κάνω, τι να πουλήσω. Θα πουλάω τώρα από την Ευρωλίγκα. Sport Time παράνοια αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός. Sport Day έγκλημα και τιμωρία. Η live μιλάει για πόρνη μπάλα, το γύρισε στο Όσιμ. Ο Παναθηναϊκός, για να πούμε ότι έχασε σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά, με ένα buzzer beater πέταξε ο άλλος την μπάλα το κέντρο σχεδόν, χωρίς να βλέπει και μπήκε μέσα. Τρίποντο. Έτσι έχασε. Ωραία. Πρέπει να στεναχωρηθώ εγώ. Ναι, αλλά οι άλλοι στεναχωριούνται, ρε Κωνσταντίνε. Τι με νοιάζει εμένα. Σε δεν σε νοιάζει. Δεν μου λες. Ναι, να σε πω, ρε φίλε, ό,τι θες. Καλοί άνθρωποι για να κόπουλε. Πολύ καλοί. Ωραία. Όσον αφορά την ομάδα τους. Ναι. Έτσι, γιατί για κάποιους άλλους μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν θα τους άρεσε. Και στη ζωή ήταν βοηθούσαν. Στη ζωή βοηθούσαν, ναι, όχι. Τα έδωσαν όλα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί συμπαθούνται τον Παναθηναϊκό εδώ γενικότερα. Ποιος το συμπαθεί. Γενικά οι Βόρειοι, δηλαδή στο μπάσκετ. Γιατί. Α, δεν νομίζω ότι του συμπαθούν στο μπάσκετ. Πάρα δεν νομίζει. Του συμπαθούν, λες. Ναι. Όταν παίξει Παναθηναϊκό, πάω και Άρης. Ναι. Και πάει να γίνει ανταγωνιστικό ο Άρης ή ο Πάο. Ναι. Σφαγή. Έχει σφαγή. Σφαγή γιατί... των αμνών κιόλα. Γιατί το. Δηλαδή, άμα πεθάνει ο Κόκαλης. Ξέρει ποια διαφορά. Ναι, μισό λεπτό. Αν πεθάνει ο Κόκαλης, ναι, θα στεναχωρηθείτε το ίδιο. Όχι. Όχι. Γιατί όχι. Θα σου πω γιατί. Για πες. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι, μεν σφάζει. Ναι. Το ίδιο κάνει ότι έκανε ο Ολυμπιακός επικόκαλη. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και 6 Ευρωλίγκες, ρε φίλε. Σαν να έχει πάρει ο αντίστοιχος Ολυμπιακός, ο ποδόσφαιρο, 6 φορές στο Champions League. Έχει καμιά διαφορά. Έχει. Γιατί. Γιατί η ομάδα του είναι top level. Ναι. Είναι top level, παιδί μου. Τη βλέπουμε και στην Ευρώπη. Κάνει μαγκές και στην Ευρώπη. Δεν έχεις όμως ελπίδα αν γίνεις ανταγωνιστικός. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Σωστό. Και θέλετε τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Ναι. Μάλιστα. Καλά, δεν τρελαινόμαστε. Δεν κόβουμε φλέβες. Εγώ είστε χωριά τα ρε, δηλαδή στο μυαλό. Ο ίδιο ναι, του βλέπει. Εσά, ο μπασκετικός Ολυμπιακός, ναι, μου είναι αρκετά συμπαθής. Γιατί? Γιατί έχει πάρει μάγκη και σκούπες. Άμα πάει ο Ολυμπιακός Πάοκ και ο Ολυμπιακός Άρης και γίνει ανταγωνιστικός, τι θα έχουμε? Σφαγή. 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 Και συμπαθείτε εσείς αυτές τις ομάδες? Όχι. Πόσο χωριάτης, πόσο ανόητης. Δεν τις συμπαθούμε. Περιμένουμε να δούμε πότε θα κάνουμε και εμείς μεγάλες ομάδες. Αλλά κάτω ασχολούνται δύο φορές την εβδομάδα οι εφημερίδες με τον μπάσκετ. Τέλος. Είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Εντάξει, είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Μόνο, ναι, μόνο η ώρα για σπρώ που δεν έχει μπάσκετ ασχολήθηκε χθες. Που... Τι έκανε πάλι. Έχει. Ο Αραούχος είναι Αγία Σοφιά. Αυτό είναι το θέμα. Ο Αραούχος είναι Αγία Σοφιά. Ο Ξίδης είναι εκεί. Ο Ξίδης. Το καημένο το Ξίδη. Ναι, τι να πουλήσει ο Ξίδης. Αραούχος είναι Αγία Σοφιά. Τι να πουλήσει αυτό ο Ξίδη. Το καημένο το Ξίδη. Το γήπεδο πουλάει και ο Αραούχο που είναι η καψούρα του τέλος πάντων να γυρίσει εκεί. Αυτό είναι το προσέδιο για. Ρε τη τζάμπα Σοφιά. Ναι, τζάμπα υπογειοποιήσει, 20 χατιά. Τα πέρα εμείς εδώ πέρα ξέρεις θα γινόταν. Γιατί τώρα δεν φωνάζουμε εμείς για την ΑΕΚ. Εντάξει, τα λέμε. Γιατί λέμε λεπρή. Εγώ την είπα λεπρή την ΑΕΚ και έγινε χαμός. Ξεσηκώθηκαν. Φωνάζανε. Φωνάζανε. Και εγώ την ΑΕΚ τη συμπαθώ. Αλλά είναι το ξέρω λεπρή. Τι συμπαθεί. Αλλά ναι, τι είναι λεπρή, πώς θα το κάνουμε. Ναι, λες τα πράγματα όπως έχουμε. Όπως έχουν, δεν ναι, έχει. Στον Ολυμπιακό ασχολούνται γιατί δεν είναι, στο μπάσκετ δεν πάνε πολύ καλά τελευταία κι αυτοί. Έτσι, τι έχουν αυτοί στο μπάσκετ. Έχουν και αυτή μια καλή ομάδα, το παλεύουν. Έχουν οικογενειακά και με την επιχείρηση. Έχουν οικογενειακά. Πόσο χρόνο σήμερα είναι... παίζουμε τις Αλγύριες. Αυτός ο παππούς πόσο χρόνο είναι? Δεν είναι παππούδες ή... Όχι, αυτοί που μαλώνουν για την επιχείρηση. Η Αγγελόπουλη δεν είναι... Ένα παππού που έχουν. Α, ο μπαμπάς είναι αυτός, ναι, και οι δύο οι γη. Εντάξει, ναι, τι μαλώνε, ναι, θα ζήσει, ναι, ένα μήνα, ναι, δύο, πόσο, τι, ναι, τι πράγμα είναι αυτό. Πάντως ασχολούνται και με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, λέει, ναι, τρέχουν εξελίξεις για Φορτούνη και Τουρκία. Ναι. Θέλουν να το μοσχοπουλήσουν τον Ολυμπιακό, τον Φορτούνη. Τι να το πουλήσουν τον Φορτούνη. Μέχρι πόσο λες το πουλήσουν τον Φορτούνη? 15. Τα βάνει. Ναι, τα βάνει. Δεν το δίνεις με 15, το δίνεις. Το Φορτούνη. Βέβαια. Πακέτο. Κορδέλα, ορίστε, πάρτε τον. Έτσι. Δεν το δεις με 15. Μα ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Παραπάνω τι να δώσει. Εκτός αν αποφασίζουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα κάτω στο Ολυμπιακό και κρατήσουν τον Φορτούνη και φέρουν έναν άλλον καλύτερο του Φορτούνη, ναι, για να κάνει διαφορά. Πού θα τον βρούνε? Πρέπει να πληρώσουν. Με τι λεφτά? Να πληρώσουν. Με τι σκάουτινγκ? Ένα θέλουν να πουλήσουν τον Κούτρι και τον Καρεμπέ. Ναι. Το Κούτρι και το Μοντέστο. Αυτούς θα τους πουλήσουν. Αν πουλήσουν αυτούς θα πάρουν. Θα πάρουν πάνω από 10. Ποιος είναι εκεί, ο Καρεμπέ? Και ο Μοντέστο. Ο Μοντέστο. Καρεμπέ Μοντέστο. Η χαρά του Παόξη. Χαρά του Παόξη. Θα φέρει πάλι κανένα Σισε. Καρεμπέ και ο Μοντέστο. Ε? Και τι έχει και ο άλλος, το Ντέμι Νικολαίδη στο Όπεν. Πιο άμπαλος πεθαίνεις. Ο Ντέμι. Κρίμα. Κρίμα γιατί ήταν μεγάλος παιχταράς. Μεγάλος. Πάει να αναλύσει το παιχνίδι. Δεν έχει ιδέα τι έχει γίνει. Δεν έχει ιδέα τι σημαίνει τρία στόπερ εναντίον ενός φορ. Δεν έχει ιδέα γιατί έκανε στα χαφ η υπεραριθμία η Βοσνία. Δεν έχει ιδέα. Γιατί είπα, δεν έχει ιδέα γιατί ανέβηκε η εθνική και μιλάει στο Open. Ναι.
Και πώς να πάρει θεαματικότητα ο άλλος. Και έχουμε παλεμάχους. Πήραξε που μίλησε για έχουμε... τη φάση του πέναντι. Με πείραξε. Τι είπε? Ήταν λίγο βουτιά, λίγο έτσι είπε. Δεν μπορεί και είδα λίγο αυστηρό. Κάτσε ρε Ντέμι, κάτσε ρε Γκορμεσί. Έκανε χειρότερες βουτιές και ζητούσες πέναντι. Σε πείραξε τώρα του Φορτούνη που στην τελική τον πατάει. Το είπε την ώρα τη μετάδοση, το είπε και με πείραξε. Τώρα το λέει εσύ τον πατάει. Αλλά ναι. Άμα πάρει πέναλτι ο Φορτούνης στην Τούμπα θα πει δεν τον πάτησε. Άμα τον πατήσει ρε Κωνσταντίνη θα πω δεν τον πατάει, αφού τον πατάει. Τι ναι, να κάνω τώρα. Ναι. Λίγο πολύ τον πάτησε. Τον πάτησε. Τον πάτησε. Είναι πέναλτι. Είναι. Και βγαίνει ο Ντέμις και λέει εντάξει, κάνει και λίγο βουτιά, το κάνει λίγο θεαματικό. Πιο άμπαλο πεθαίνει. Ναι. Καλά δηλαδή, λέει, λέει ο Κωνσταντίνη. Δεν στέκεται τεχνικό ναι. Διευθυντή, προπονητή, ούτε στη βάρη. Ούτε στη βάρη. Ούτε στη βάρη. Γι' αυτό είναι στην εκπομπή τώρα και όλα τον καλά. Μάζεψε εκεί, τον περιμάζεψε ο Σαββίδης. Ναι. Υπάρχει εκεί σαν γουρούνι κιόλα από το ναι. Φαΐ. Ναι, 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 τον ναι. Μάζεψε εκεί πέρα. Άλλος ένας ευεργέτης. Ευεργέτη θέντας από το Σαββίδη. Από τον Ιβάν. Ατάλαντος. Το γραφείο τύπου μου. Ναι. Στέλνει μήνυμα. Ναι. Καλά λέει να πάθουν βρε. Θα σέβεσαι τη Ρεάλ με τα 10 ευρωπαϊκά. Μια χαρά τα λέει ο Ράπ. Ποιο ναι. Παναγιακό και Ολυμπιακό ο μπάσκελετ. Καλά τα λέει. Έτσι λέει το γραφείο τύπου. Καλημέρα πάλι. Τους υποστηρίζετε και όλα και όταν πάτε να παίξετε καλά. Κάνα τελικό κυπέλο Ελλάδος ναι. Και πάτε και πλησιάζετε στο δίποτο. Έρχονται οι διαιτητές, μπαμ μπαμ. Τα ξέρεις όμως αυτά. Βέβαια. Δεν βλέπεις, αλλά μια χαρά ναι, τα ξέρεις. Πρέπει ναι. Να τα ξέρω. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Και τους συμπαθείτε. Ναι. Πόσο πιο ανόητοι πεθαίνετε. Ναι, να μην τους συμπαθείτε, παιδιά. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Ναι, να μην τους συμπαθείτε. Όπως μισείτε τον Ολυμπιακό στην μπάλα, ναι. Θα μισείτε και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Γιατί κάνει τα ίδια. Τη διαιτησία την ελέγχει και εκείνος. Το κατάλαβες. Απλά σου λέω χρυσώνει το χάπι. Δεν ξέρω τι χάπι είναι. Δεν ξέρω τα χάπια. Σου λέει, εγώ παίρνω και Champions League, φίλε. Τι θες να με νοιάζει. Ναι, εγώ όταν πάω να παίξω μαζί σου και ναι. Σε πλησιάσω, με αφήνεις. Γιατί δεν βάζω, δεν μπορώ. Ναι. Λοιπόν. Κατακριτέως και πιο πολύ ανόητοι παοξίδες, ιδιαίτερα οι παοξίδες, οι οποίοι λένε ναι τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ανόητοι των ανόητων στο τετράγωνο. Εσύ γιατί λες δεν μπαίνει ο Ιβάν Σαββίδης στο μπάσκετ. Τι να πει? Στο μπάσκετ. Γιατί θα πρέπει να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα ναι. Που έκανε στο ποδόσφαιρο, να ρίξει μια δεδομένη κατάσταση. Σαββίδης. Ναι, πρόσεξε, ναι. Χωρίς έσοδα και μην ναι. Παίζοντας στο Champions League. Γιατί είναι κλειδωμένες οι θέσεις στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό δεν μπαίνει ο άνθρωπος. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Ιβάν ναι. Σαββίδης είναι σαν τον κόκκινο. Τι εννοείς, τον Ιβάν Σαββίδης κόκκινο, τι εννοείς. Κόκκινος. Ναι, για να άμα δει κανένα σκύλο ξένο, ναι, ναι. Του δίνει κανένα. Ξέρω εγώ. Να φάει κάτι. Κάνα κομματάκι γύρω, γύρω. Από αυτά που δεν τα τρώει αυτό. Ξένο. Τι μείνει, δεν τη δίνει. Περίμενε, όχι. Α. Δικό του σκύλο δεν έχει όμως. Α, αλλά. Να τον πηγαίνει στο γιατρό, να το χάπι να του δίνει. Γιατρό. Να τον ελέγχει τις σπάνιες αυτά κτλ. Σπίτι είναι να είναι φιλόζος. Ναι. Με του σκύλου το γείτονα. Με του άλλου του σκύλου. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά μπορεί στο σπίτι να μην τον επιτρέπει η γυναίκα του τέλος πάντων να έχει σκύλο. Ναι. Ή μπορεί να μην έχει το κατάλληλο χώρο για να έχει. Του γείτονα. Είναι φίλο. Τα αγαπάει όμως τα ζωάκια. Όπως αγαπάει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης. Ξέρεις τι λέει. Τι πράγμα. Είστε στα τάρταρα. Θα σας δίνω κανένα γλυφιτζούρ, μην ψοφήσετε από υπογλυκαιμία. Θα με προσκυνάτε, μου φυλάτε τα χέρια. Γιατί άμα σας πάρω εγώ κανονικά στον μπάσκετ θα με βρίζετε. Κατάλαβες. Όχι, άλλα βλέπω Ιβάν. Δεν είναι αυτό. Άλλα βλέπω Ιβάν. Και κάνω εγώ το μπάσκετ. Όταν είναι κλειδωμένη θέση στην Ευρωλίγκα και δεν μπορεί να παίξει κανένα. Αν οι παοξίδες αγαπάτε τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να πείτε το Σαββίδη, μην ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Έχει μας το ποδόσφαιρο εκεί. Ας το μπάσκετ να πεθάνει ούτως ή άλλως εμείς. Τα μούτρα μας για μπάσκετ δεν είναι. Α, δεν είναι. Όταν μας έβαινε ευρωπαϊκά τρόπαια, όταν το μπάσκετ στήριζε ένα ολόκληρο λαό, δεκαετία 90, τι, δεν ήταν τα μούτρα μας. Έκανε που έβαινε δύο ευρωπαϊκά. Τα τρόπαια που έχει φέρει ο μπασκετικός ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο ποδοσφαιρικός δεν τα φέρει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Ναι. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ Europa League. Θα πάει, δεν ξέρω, τώρα, είναι τόσο μεγάλο ο θεσμό του Europa League στο μπάσκετ όσο ήταν ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο. Τότε ναι, βέβαια ήταν. Τι βέβαια, βέβαια ήταν. Βέβαια ήταν. Ναι. Φυσικά έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά τρόπαια ο μπασκετικό θεσμό. Γιατί τον υποτιμάς. Κάτσε πέμπτο στο μπάσκετ τώρα. Παίρνουμε καθόλου πέμπτο. Τρίτο, τέταρτο είμαι συνέχεια. Ακόμα και χάλια που λε. Είμαι τρίτο στο μπάσκετ. Α τον Ιβάν. Αρκετά του τρώτε. Καλά, αφού παίρνει ο Ντέμι που λε. Θα πάρει ο Πάου που είναι η ομάδα. Αρκετά του τρώτε γύρω-γύρω. Λοιπόν, τι μισό λεπτό, για να ακούσω. Ενώ ο Φυρός τα αγαπάει τα ζωάκια εκεί πέρα. Έλα ρε, τι ράτσα είναι αυτό, πιτμπουλ, δαγκώνει ρε. Είναι ήμερο ή άγριο ρε. Λέω εσύ ξέρεις από ζώα, από σκυλιά. Σε δαγκώσαν εκεί, σε φτιάξαν καλά εκεί. Πήγαινες φιλίες με τα σκυλιά. Κι είναι ήταν άλλα σκυλιά, κακά σκυλιά ήταν εκείνα. Εδώ αυτά είναι καλά σκυλιά. Λέγε θέματα. Λέγε ρε θέματα, λέγε. Ο Φυρός με το Super 3. Ο Φυρός με το Super 3. Καλά ρε, υπάρχει, να μην υπάρχει ένας Αργιανός μέσα στον Άρη. Το είναι live, παιδιά. Αυτό, ναι. Αυτό είναι λέω το σωστό. Ναι. Το Φυρό το πιάνει 100%. Γιατί ρε είναι το σωστό ένας Αργιανός να μην είναι εκεί. Γιατί όσοι Αργιανοί πήγαινε εκεί, λέω του φάγανε και τα τούβλα, λέω του Άρη. Καλύτερο Ολυμπιακός, να είναι σίγουρο.
Το Φυρό το βιάζει 100%. Σαν να ακούμε Φυρό τώρα, έτσι. Πήραν εκείνον τον περιπτερά το Μυροφορίδη για τεχνικό διευθυντή. Αλλά. Τον περιπτερά. Δεν υπάρχει, ρε. Τον περιπτερά είπε, ναι. Τι περίπτερο. Λεβαδιακό Παζιάννενα. Πώ? Λεβαδιακό Παζιάννενα. Ναι. Ε, ναι, τι είναι. Είμαι με το Λεβαδιακό. Α, είσαι με το Λεβαδιακό, δεν έχει προγνωστικό. Λε ότι ο Κομπότη έπεσε μία φορά στο ποδήλατο. Δεν ξαναπέφτει. Άσο. Λαμία Πανιόνιο. Λαμία. Δεν είναι ωραίο χι αυτό, ρε φίλε. Όχι, αυτό είναι διπλό. Όχι, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι ωραίο χικάκι. Ο διπλό είναι. 30 θα πάει ένα, 31 ο άλλο. Διπλό. Του και βγαίνω. Διπλό. Χι το δίνω ο Μπαρμπακούλ εδώ. Πάμε παρακάτω. Χι. Λάρισα Αστέρα Τρίπολη. Αυτό είναι το χι. Και αυτό χι. Ναι. Και αυτό και το άλλο. Τώρα δεν θα κάνουμε αραβόνε, θα κάνουμε γάμου. Πάμε δούμε. Παρακάτω. Άρης Όφη. Άρης. Όφη. 3-0. 4-0. Α, αλλά, να τα μας, τέσσερα, ε. Του δώσει χώρο. Ναι, ναι, ναι. Το Βρωμοόφι, τον Αχώνευτο. Τους κριτικούς εκεί που τρώνε τα λεφτά. Ρε, δεν θα παίζει στίγμα με συνέστημα, ρε. 4-0. Δεν θα παίζει στίγμα με συνέστημα. Άντε, μπράβο, τώρα, πήγατε, είδα το ρεπορτάζ, έβλεπα Κρήτη TV εχθές. Κρήτη TV έβλεπες. Κρήτη TV, πήγε ο Νομάρχης, δεν σασώνει το Νιαγάρας. Ούτε Νιαγάρας. Δεν σασώνει. Τώρα δικαιολογείται. Κριτική της πλάκας. Τρώγατε τα λεφτά με το Πασόκ. Χωρίς για κουμάκι έρχεται ο Όφη. Ποιος? Χωρίς για κουμάκι. Μεγάλος παικταράς. Για τον Όφη. Βαμπάσαι είναι για τον Όφη. Άλλο. 4-0. Του ξεπατώνει κριτικού όπω βρίσκεται. Ακόμα και με τον Άρη. Δεν του γουστάρω με τίποτα. ΑΕΚ Πανετολικός. ΑΕΚ Πανετολικός. Εγώ λέω θα κερδίσω άρεσε εύκολα με διαφορά 2 γκολ τουλάχιστον. ΑΕΚ Πανετολικός. Ναι. Ο Βεράκη, αγκαλιές φιλιά ο Βδέλας εκεί για τουρισμό 3-1. Θα πάει. 3-1. Τουρισμός. Τουρίστ. Πάει τουρισμό η Αντζελίνα Τζολί, Μπραντ Πιτ. Τελείως. Ναι. Αυτοί τώρα έχουν φύγει στις παραλίες, διακοφτά και τέτοια εκεί πέρα. Α, ναι. Ωραία, ωραία. Ναι. Πήγα μήπως στα Τρίκαλα Κορυθίας, τίποτα βόλτα. Εκεί κοντά ήταν. Ναι. Ναι. Ξάδι ΠΑΟΚ. 0-2 στο 20 λεπτό. Άρα να βάλουμε over 1,5 στον Μπάουξ στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο. Είναι καλό μπέτα αυτό. Έτσι. Γιατί το διπλό το δίνει γύρω σε ένα 40. Θα κάνει ξάδι, ναι. Μην γίνει κανένα σκηνικό. Μπαμ, μπαμ, τελείωσε. Φιλικό, πάμε παρακάτω. Το διπλό, κάτσε να δώσω λίγο και απόδοση. Γιατί κάποια στιγμή μεσοδόματα ακούστηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ακουστούν. Αποδόσει. Ένα. Α, έπεσε πάλι. Το διπλό του Πάουκ ανεβοκατεβαίνει διαρκώς. Έφτασε χθες 1,45, σήμερα είναι 1,35 πάλι. Στο 1,20 θα φτάσει. Λες να φτάσει εκεί. 1,18, ναι. 1,18. Ναι. Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης. Ολυμπιακός. Απόλλων Σμύρνης, Ατρόμητος. Ολυμπιακός, over. Over λες, ε. Ναι, over. Θα βάλει γκολ ο Ατρόμητος, θα παίξουμε γκολ-γκολ. Βέβαια, και γκολ-γκολ. Και γκολ-γκολ να τους μπόξουμε. 2-1 με το ζόριο. Να, τώρα θα πρέπει να βγάλουμε σημεία, ρε φίλε. Έτσι, να βγάλουμε σημεία και τώρα πλησιάζουμε στο τέλος. Ακονομήσουμε εμείς να κάνουμε διακοπές. Και Απόλλων Σμύρνης Παναθηναϊκός. Δεν δίνουν εισιτήρια για τους Παναθηναϊκούς, αλλά θα πάνε. Εντάξει, τα κλασικά αυτά τα αστεία στην Ελλάδα. Ναι. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και αυτός να σωθεί, έτσι. Εντάξει, θα σωθεί. Άρα, έτσι κάνοντας μια σούμα, Κωνσταντίνε μου, έχουμε. Εγώ κρατάω και το Λαμία Πανιόνιος Χ. Κρατάμε το Χ στο Λάρισα Αστέρας. Έτσι. Κρατάμε τον εύκολο άσο του Άρη. Ναι. Με handicap. Έτσι νομίζω. Με handicap, και εγώ νομίζω handicap. Το over στην ΑΕΚ. Ναι. Το διπλό. Το over 1,5 γκολ του Πάουξ στο ημίχρονο. Στο 25 λεπτό. Εντάξει, ο ημίχρονο δεν πειράζει 25 λεπτό, ναι. Γκολ γκολ το Ολυμπιακό. Ναι. Μονόσυλλο το δώσαμε. Ναι. Άντε να βγάλουμε τίποτα. Κάνα εξοδάκι, ρε φίλε. Και 4-6 το Βάζελο. Α, θα φύγει, λες, το μάτσο τόσο πολύ. Θα φύγει. Α, δεν ξέρω, δεν μπλέκω με τα γκολ με τον. Και άλλοι στον Απόλλωνα να παίζουν για τα συμβόλαιά του βέβαια για τον χρόνο. Ναι, μπορεί να βάλουν. Τάξτε, μπορεί να βάλουν. Να τρώνε και γύρω και κοκακόλες και να τρώνε και τα λοιπά. Και να πίνουν και να. Εντάξει, okay, λογικό είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλει και η Μπενφίκα τον Μπουζούκι τώρα. Κοίτα να δει σε τι χώρα ζούμε έτσι ξαφνικά ο Μπουζούκι. Θα τον θέλει όλη η Ευρώπη τώρα. Είπε ο ένας τον άλλον κολλητός, γράψε για τον Μπουζούκι, το θέλουν και άλλες ομάδες για να ερεμήσουν οι δικοί μας. Αυτή είναι η δημοσιογραφία μας. Πού είναι η Μπενφίκα, ποια χώρα είναι. Πορτογαλία. Πού βγάλε τον γιο του Κορέιρα. Ναι, ναι, ναι. Και ρώτα τον τι γίνεται. Να τους, ο Γιώργαρος. Ποιος Γιώργαρος. Ο Γιώργαρος, ο Μπούζος, τι ποιος Γιώργαρος. Τι λέει. Θα βγάλει τον Κορέιρα, τον ρωτήσει. Γράφτηκε τίποτα επίσημο. Ναι. Κορέιρα. Ναι. Ήταν στον Άρη 4 χρονών. Ξέρει και ελληνικά άπτεστα. 5 χρονών ήταν τόσο. Και το ρίγρανε γουδιά όσοι δεν παίζανε. Πολλά χρόνια θα ζήσει ο Γιώργαρος. Ναι. Λοιπόν, μήνυμα από Μπούζο μόλις τώρα. Έχουμε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων. Ναι. Φαγώθηκες. Άμα δεν γίνει σύγκρουση, ορίστε, να την και σύγκρουση. Ναι. Τι το λες, γιατί λοιπόν, έχουμε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στον Περιφερειακό, στον Άγιο Παύλο, ανατολικά προς δυτικά. Και έχουμε ατελείωτες ουρές στο Περιφερειακό. Ναι. Φαγώθηκες. Τι είναι, φαγώθηκες με τη σύγκρουση. Αφού τραχιάρω, τι θα κάνω. Λοιπόν, τρία αυτοκίνητα τράκαναν Περιφερειακό στο ύψος του Άγιο Παύλου. Από ανατολικά προς δυτικά. Κάθε μέρα δεν τρακέρνουμε. Ναι, ρε φίλε, να προστατεύσουν τον κόσμο να το προσέξουν. Ποια μέρα δεν τρακέρνουμε. Είναι θέμα, ναι, όντως. Ποια μέρα δεν είναι θέμα. Κάνουμε το σταυρό μας. Εγώ έχω αφήσει το κόρτο, πάμε γραμμές. Ναι. Για να το κάνω. Χαρακόμματα. Χαρακόμματα δεν το κάνω. Ναι. Θα το κάνω μια και καλή. Ναι. Θα το συμμαζέψω το καλοκαίρι.
Μ' αρέσει, είσαι ναι. Σμαζοχτός. Ναι. Που λέγεται στο χωριό μου. Σμαζοχτός. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους. Η τελευταία ενημέρωση είπαμε. Όταν μπαίνετε από κόμβο σε άλλο κόμβο, ιδιαίτερα οι γυναίκες, είναι ανόητες να πούμε. Οι γυναίκες όμως κάνουν και κάτι άλλο χειρότερο. Ναι. Σταματάνε και περιμένουν κανένα πεντάλεπτο εκεί για να μπουν στον κόμβο. Ναι. Σταματάνε, έχει και κάτι άλλο σουρωμένο, κάτι ανόητο σαν και εμάς. Που μπαίνουν με τα γκάζια, τσιτωμένοι. Ναι. Εγώ όταν μπαίνω σε κόμβο, ναι, ναι. Δεν πάω στη δεξιά λουρίδα. Τι κάνεις, πάω στη μέση. Στη μέση. Για να προλάβω το βλάκα. Α, αλλά. Και μετά του κάνω κάτι ωραίες κυριολομίες. Α, κάνεις και σηκώνεις τα δάχτυλα. Ναι. Κάνεις εξάσκηση τα δάχτυλα. Κάνω τα δάχτυλα. Μεσαίο, έξω, δεξιά, αριστερά. Ναι, τους κάνω τα δάχτυλα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Τους κάνω και κάτι τέτοια. Μη Κωνσταντίνε. Πρωί, δεν φαίνεται. Ευτυχώς γιατί είμαστε κύριοι εδώ και κανένα μήνα δεν έχουμε πει. Μα άκουσες να λέω τίποτα. Ποτέ. Χειρονομία κάνω και δεν φαίνεται. Ποτέ. Τέτοια. Α, τέτοια κάνεις, κάνεις και τέτοια. Γελάεις μαράδα. Τέτοια. Ναι. Κάνεις και box, σε πρίξω κιόλας. Νοηματική είναι αυτή. Αυτό τι είναι, δύο μπουνιές ασώδιο, ναι, τρία από κάτω και θα σε πρίξω στα μάτια. Μάλιστα. Αυτό το τιμόνι ποιος το κρατάει, αγόρι μου, να κάτι τέτοια. Η μήνη το κρατάει το τιμόνι. Λοιπόν, Σμαράγδο Μπασάκου, αμέσως τώρα. Με... Είμαι μεσόγειος άνθρωπος. Είσαι. Να πας όμως κάτω σε καμιά Καλαβρία, σε καμιά Κατάνια, σε καμιά Μεσίνα, να κάνεις κανένα τέτοιο και να σκάσει ο άλλος με κανένα κουμπούρι, γιατί εκεί είναι γεμάτο νονούς. Χωρίς κουμπούρι θα πάω εγώ εκεί πέρα. Ναι, αλλά οι νονοί δεν καταλαβαίνουν. Μέχρι να βγεις από τα μάξι έχεις τελειώσει κιόλας. Τέλειωσε. Η πρώτη συμβουλή που μας έδωσαν. Ναι. Μην κάνετε τίποτα. Λέει, είναι... μπορεί να δεις κανένα νονό που δεν σου γεμίζει το μάτι. Κανένα αδύνατο, κανένα ψυχλώμαγκα. Ποιο? Ναι, ο νονός. Εγώ ξέρω έναν τύπο 1,70. Ναι. Ο οποίος το πιο γρήγορο μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη. Μη. Είδες, γι' αυτό λέω δεν σου γεμίζει το μάτι. Κοινωνή. Ο Ταχής ναι. Είναι και ο νικητής. Ναι, σωστά μιλάς. Γρήγορα θα μας πει ειδήσεις ναι. Όμως η Σμαράγδα γιατί. 1,70. Ναι, αλλά είναι γρήγορο. Αδύνατος. Ναι. Δεν το βλέπεις αυτό, δεν το βλέπω. Αυτό είναι το πιο γρήγορο μαχαίρι λέει, στη Θεσσαλονίκη. Τις Κυριακές καλό είναι να κερδίζουμε, το λέμε συνέχεια, αλλά δεν ισχύει μόνο για το γήπεδο αυτή η ευχή. Να κερδίζουμε και σκληρώσεις του Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Κυριακή έχουμε Super Sunday κληρώσεις που μοιράζουν το λιγότερο 500 ευρώ μετρητά με μορφή jackpot από τις 4 ως και τις 11. Αν δεν βρεθεί νικητής, το ποσό μετατίθεται στην τελευταία κλήρωση και φτάνει τα 4.000 ευρώ μετρητά. Κυριακή πάμε για διπλές νίκες, Κωνσταντίνε. Κράτσε το άτιμο. Ναι, είναι πολλά τα γκολ. Είναι πολλά τα γκολ. Σμαράγδα και επιστρέφουμε και με γραμμές. Με τη Wind Vision, φίλες και φίλοι, έχουμε εξελιγμένες δυνατότητες θέασης για να βλέπουμε το πρόγραμμα που θέλουμε όποτε γουστάρουμε και από όποια συσκευή θέλουμε. Απολαύστε λοιπόν το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς ακόμα και 7 μέρες από την αρχή του προβολή με το Catch Up. Κάνε πανεκκίνηση το ντέρμπι που έχει ήδη ξεκινήσει για να μην χάσεις στιγμή από την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε παύση σε ζωντανό πρόγραμμα και συνεχίζει σε πολύ πολύ λίγο. Και όλες οι παραπάνω λειτουργίες θέασης γίνονται στην τηλεόρασή σου αλλά και σε κάθε smartphone ή tablet μέσα από την εφαρμογή της Wind Vision. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση, φίλες και φίλοι, και λέγεται Wind Vision. Τελευταίο ημιωράκι, μπήκαμε, τελική ευθεία, στα τελευταία 100 μέτρα και για την εβδομάδα ολόκληρη, Κωνσταντίνε μου. Τι έχει εβδομάδα. Η εβδομάδα, τι, ολοκληρώνεται. Τώρα έχουμε Σαββατοκύριακο, θα δούμε μπαλίτσες, θα ξεκουραστούμε λίγο. Έχει Ευρώπες και τέτοια. Από εβδομάδα θα έχουμε Ευρώπες. Όχι, όχι. Α, ναι, ναι, Μπουντεσλίγκα, ναι, ναι. Και μια που είπες Ευρώπες, ενώ ανοίγουμε γραμμές 90-90-90, έχουμε 17 ζουμερά λεπτά, ζουμερά, να τα πούμε. Ναι. Ζουμερά. Ζήτησε ένας φίλος και το σχόλιο μας για τον Ole Gunnar Solskjær που ανταμείφθηκε από τη Manchester ναι. Και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Πού δούλεψε αυτός πριν τη Manchester. Ήταν στη Μόλτε, στη Νορβηγία. Πήγε καλά. Βέβαια πήγε καλά, μόνο καλά πήγε. Ναι. Εντάξει, είναι ένας παίκτης. Πολλά είναι 3 χρόνια. Πολλά είναι λες. Για Αγγλία, όχι βέβαια. Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι ένας ποδοσφαιριστής σύμβολο για τη Manchester. Έκανε το αγροτικό του στην Νορβηγία και τα πήγε περίφημα. Κοίτα, τον πήρε η Manchester να το δοκιμάσει και τους έκανε παπάδες. Ναι. Κοίταξε, Άντιση. Δεν μας ενδιαφέρει αν ένας ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής. Σωστά μιλάς. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής. Προπονητής δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Ούτε καν σχολιαστής δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να δει πράγματα, δηλαδή. Ο Γαλατάς που μας φέρει το γάλα ναι. Ξέρει περισσότερα ή τα ίδια, ίσως και λίγο λιγότερα, ίσως λίγο περισσότερα. Με τον Ντέμι. Ναι. Ναι. Δεν έχει διαφορά. Ναι, 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 δηλαδή, ναι. Εγώ ανοίγω την τηλεόραση. Ναι. Και είτε ακούς τον Γαλατά είτε τον Ντέμι, το ίδιο ναι. Και το αυτό. Είδα ένα μάτς και πρέπει να βάλουμε ένα γκολ και οφείλουμε να βάλουμε ένα γκολ. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Και πρέπει. Δεν ναι. Τζάμπα σε πληρώνει. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, αν ήταν εχολόγια, δηλαδή. Ναι, αν ήταν στην κρατική τηλεόραση, θα έμπαινα εγώ με τάγκ μέσα. Γιατί στο όπεν του τη χαρίζω να πούμε, γιατί είναι κανάλι ιδιωτικό. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Στην ΕΡΤ, άμα ήταν και σε κάμερα αέρα και άκουγα τέτοια, θα έμπαινα με τάγκ. Θα έπαιρνα ένα τάγκ και θα έμπαινα μέσα όπως μπήκε ο Πατακώστας μου στο Πολυτεχνείο. Ναι. Έτσι θα έμπαινα μέσα. Ναι, με τάγκ. Ναι. Ο μημένος όμως στα της Manchester United, το γραφείο τύπου μου, ο Πάρης, ναι. Λέει το μυστικό όμως επιτυχίας είναι ο παλιός βοηθός του Σερ Άλεξ, λέει.
ο οποίος θα μείνει και αυτός και βεβαίως μιλάει για τον Μάικ Φίλαν. Λοιπόν, έχει δίκιο. Ναι, βέβαια. Διότι, διότι ο Ερέρα στον Άρη δεν έβρε το βοηθό του. Ναι. Έκανε αυτό στην προετοιμασία ναι. και με έκαψε γειτόνι σαν λοιπόν δολοφόνησε. Που οι βοηθοί είναι πολύ χρήσιμοι. Άρα και η επιλογή του σωστού βοηθού, βλέπε Λουτσέσκου και τον Ιταλό και έτσι, ναι. είναι επιλογή του προπονητή. Πρέπει να τον έχει. Κάνει δουλίτσα βοηθό. Ο μεγάλο παιχταρά, ο μεγάλο προπονητερά, ο μεγάλο γιατρό, ο μεγάλο ρεπόρτερ. Πάντα έχει δίπλα ένα δυνατό βοηθό. Όχι. Τι όχι. Όταν κοιμάται το βράδυ, ναι. δεν πρέπει να τον πιάνει η εφιά τη, μην παθεί ποτέ βοηθό. Λες εσύ. Έτσι λόγω. Ναι, αλλά πρέπει όταν κοιμάται το βράδυ να ξέρει ότι αν αρρωστήσει, χτύπα ξύλο ή δεν είναι καλά διάδοση μια μέρα, ναι. θα έχει τον βοηθό του και θα πάνε όλα ρολόι. Ναι. Θέλει να έχει δίπλα σου ένα, μια σιγουράτσα, ρε παιδί μου, ένα δυνατό εργαλείο δίπλα σου, ανά ναι. πάση στιγμή. Ναι. Το οποίο αλλά, εσύ θα τον ελέγξει αλλά τον να μην εξαρτάμε εγώ ότι άμα φύγω, ας πούμε, από ένα ράδιο, πρέπει να έρθει και ο βοηθό, ο σκηνοθέτη μαζί μου ή ναι. ο προπονητή, ο βοηθό μαζί όχι, μου. Όχι, του παίρνει πακέτο πάνε αυτοί. Ο Ήβιτς, ρε φίλε, το ξέρει, πήρε όλου πακέτο. Κάτω στο ο Ήβιτς είναι Ιουγκοσλάβο ναι. και δεν εμπιστεύεται άνθρωπο. Έλληνε πήρε και Έλληνε υπάρχουν. Δεν έχει σημασία. Α, ναι. Έχει και Έλληνε. Δεν εμπιστεύεται, θέλει του δικού του. Ο δικό, ο τροματοφυλάκο, ο προπονητή τροματοφυλάκου είναι Έλληνε. Πώ το λένε, τώρα μου διαφέρει. Πού να ξέρω πώ το λένε. Έλα, ρε, το ξέρει, τέλο πάντων, το βρούμε στην πορεία. Πάμε γραμμούλε να ακούσουμε τον κόσμο, έχουμε αγωνιστική μπροστά μα. Ο Κουλούρη είναι σωστό τη Άντελε. Περίπου 3 εκατομμύρια του Κωνσταντίνου. Πόσα δίνει? 3. Πού το κόρτεμπα τον βάλω να βγάλω. Θα βάλει τι, τη ρεζέρβα, το πετάξω μέσα. Ναι. Το πάω στο αεροδρόμιο εγώ. Φρυξέλλε, Κωνσταντίνε, στο κατευθείαν σφαίρα. Θα δώσω και δύο σάντουιτς με. Με τι? Με νηστίσιμο σάντουιτς. Όχι, με νηστίσιμο, ναι. Κωνσταντίνε. Να τον δώσω. Ναι. Να τον δώσω. Τρίο, πάω τον Κωνσταντίνο κοντά στο Τάλιρο, λένε. Βράστα τα Τάλιρο. Τα λένε. Δώσει μια μεταπολιτική αξία που δεν πρόκειται να κάνει. Λε, γιατί πέρσι σε εξέδεσε. Είναι από του παίρνου που δεν εξέδεσε ο Κουλουράκο. Τα λέμε όλα εδώ πέρα. Έβαλε 25 κόλπο. Είναι αθληταρά. Είναι. Το μειονέκτημά του το έκανε πλεονέκτημα, είναι αθληταράς. Σωστά. Δουλευταράς. Αυτό που δεν έκανε ο Κλάους το έκανε ο Κουλούρης. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του. Είστε υπέροχοι κύριοι. Καλημέρα στη Θεότητα, μας ακούν τα παιδιά. Καλημέρα στον Καραφλομπίλη, στον Μπόρμου. Παιδιά, όλα τα μηνύματα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, να ξέρετε. Η Θεότητα που είναι. Κάτω, σε Ελλάδα που είναι. Εκεί στη Λαμία δεν είναι. Τι. Εκεί ναι, 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 ναι. Πιο άσχημη πόλη. Λαμία, Θήβα, Τρίπολη και Κυλκής, 4. Τι είναι αυτό το 4. Βάλε σουφλί, βάλε Ορεστιάδα. Ναι, βάλε και λίγο σουφλί. Βάλε διδημότικο. Διδημότικο μπλουζ. Έχει ασχημία. Έχει ασχημία. Μπορεί και ασχημία. Εσύ είσαι στην κούκλα εδώ τη Σαλόνικα. Να τα λέμε όλα. Ψυχούλα ενημερωτικά, να ξέρει ότι ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τη United 450 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Ναι. Ναι, εντάξει. 450. Δεν τα λες και λίγα. 450 Κωνσταντίνε. Σαν τη City. Σαν τη City. Ναι. Με ένα δις budget μου πουλάς τρέλα για τον Γκουαρδιόλα. Σε παρακαλώ τώρα και με 30 του Λουτσέσκου έχει σηκώσει το λαύρο της επανάστασης. Γι' αυτό ναι. ο Μάικ από τη Sheffield United ναι. θέλει να έρθει της, του Καλατζίδης προπονητής. Να δει Καλατζίδη. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε ακροατές. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλώ ήρθατε, φιλέ. Ακούμε για τον Γκουαρδιόλα και εμεί περιμένουμε μισή ώρα εδώ, Νίκο. Ναι, ρε φιλέ, έχει δίκιο. Είμαστε φαφλατάδε. Είμαστε φαφλατάδε. Ό,τι καπεί, έχει δίκιο. Καταρχά, καλημέρα και στο ραπ, στο Μάσ Πάο. Ναι. Το πρωί ακούμε να πούμε εσά, τρέχετε με χίλια. Το μεσημέρι να πούμε με πρώτη Δευτέρα τσιμισκή. Τι να κάνω, ρε φιλέ. Παίρνω το άλλο τα μάξι να πούμε που έχει λίγα αλόγατα. Σωστός. Λοιπόν, για όσους ακούνε Μετρόπολης. Έλα δε φούλε. Κατευθυνόμενοι από ανατολικά. Ναι. Ξέρω αυτές οι ειδήσεις αρέσουν στο ραπ. Λοιπόν, τρελαίνετε, ναι. Τράκαρα τα μάτια. Από το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, ναι, ναι. όσοι ακούν Μετρόπολης, ναι. είναι 4 χιλιόμετρα που νόμιζε προς δυτικά. 4 χιλιόμετρα. Από τις εξόδους, Καφτατσόγλιο, Πανόραμα, Τούμπα, ναι. δεν περπατάει τίποτα, έχουν τρακάρει. Πο... και έχει γίνει χαμός. Πο... το τρακάρισμα είναι μετά τα κάστρα, κατεβαίνει προς έξοδο προς Νεάπολη. Ναι, τρία φορές. Όσοι ακούνε να την κάνουν δεξιά όλοι από κάστρα, από Καφτατζόγλια, από Πανόραμα να βγουν κέντρο. Ναι. Δεν περπατάει τίποτα 5 χιλιόμετρα έχει ώρα. Εγώ από την απέναντι μεριά τώρα μόνο στον περιφερειακό. Ναι. Δεν μόνος είμαι, βλέπω τους άλλους από αριστερά, τυραννιούνται οι άνθρωποι. Άρα είναι από δυτικά προς ανατολικά, έτσι. Από ανατολικά, προς δυτικά. Προς δυτικά είπαμε, για, ναι. για Παπαγεωργίου. Για Παπαγεωργίου. Εντάξει. Η χρήσιμη είδηση της ημέρας την έδωσε εσύ όμως, ρε φίλε. Εμείς εδώ λέμε τα δικά μας. Άκου λίγο, αδερφέ, άκου λίγο, ραπ. Άκου λίγο, ρε φίλε. Άκουσα προηγουμένως πολιτική ενημέρωση από το δημοσιογράφο, δεν θυμάμαι ποιο είναι το παιδί. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης. Ναι, ναι, που έτσι δύο λεπτά που λέει τις ειδήσεις του πολιτικά. Ναι. Κάτι άκουσα, λέει φοιτητικό, λέει. Πώς το λένε οι φοιτητές, λέει για το φοιτητικό άσυλο κάνουν, λέει, πορεία. Ή κάνω λάθος. Το πρόσεξε. Ποια άσυλα είναι, τι λέει. Έξω συζητούσαμε ναι. για τη μήνυ, φίλε, δεν ακούσαμε με τον Κωνσταντίνο, με έχει ζαλίσει. Δεν ακούτε. Κοίταξε, άκουσε λίγο να δει. Αν άκουσα λάθος, είμαι εγώ λάθος. Αν άκουσα όμως σωστά και άκουσα ότι οι φοιτητές διαδηλώνουν για το φοιτητικό άσυλο και θυμώνουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ γιατί για την αστυνομία που είναι εκεί μέσα και δεν υπάρχει φοιτητικό άσυλο,
Είδες τι γίνεται με τη διακίνηση ναρκωτικών και με τη Σάρα και τη Μάρα που έχει μαζευτεί μέσα. Δηλαδή δεν πιστεύω, ρε φίλε, να έχω ακούσει εγώ καλά τώρα ότι κάνουν. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν στις 11 το πρωί μέλη του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητικών Εστιών στην πλατεία Χημείου στο Άπι Θήτα. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το πανεπιστημιακό άσυλο. Τα αυτός είσαι. Ανοιχτό το ερχόμενο να πραγματοποιήσουν καλά πορεία διαμαρτυρία. Καλά το κάνουν τότε, ρε φίλε. Καλά το κάνουν, ρε φίλε τώρα. Έμα είναι δυνατό να πούμε έχει μαζευτεί Σάρα και η Μάρα μέσα, δεν μπορούν τα παιδιά να φύγουν όσα σχολάνε από τις σχολές να είμαι μετά τις 5 το απόγευμα, 5-5 και 10-10 βγαίνουν έξω και με κάνουν διαμαρτυρία, ρε. Ναι. Να, αυτή ήταν η είδηση. Μάλιστα. Δηλαδή τα παιδιά μας εκεί να πούμε δεν μπορούν να περπατήσουν δύο βήματα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, οι εργαζόμενοι, οι καθηγητές. Και τι είναι αυτά, ρε, και πολλή δημοκρατία να πούμε. Αφού είναι κομμουνισμό. Να σε καλά, αδερφούλη. Μη διαμαρτύρε. Ήταν καυστικό. Ήταν καυστικό. Έδωσε την είδηση, ήταν και καυστικό. Κωνσταντίνε, όλου ακούμε. Δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Δεν σε απασχολεί, αλλά μεγαλώσει η Ευγενούλα και πάει στο απειθήτα εκεί, θα σε απασχολεί και σένα. Α, ναι. Θα φοβηθούν τα παιδάκια τώρα. Δεν μα έχει δυνατό κροσέ. Φτιάμε κάτι. Ναι. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σα, κύριε. Καλώσονα, καλώσονα. Κουλ. Έλα, γορμού. Πρωτού σας πω αυτό που θέλω, mm-hmm. σαν καλό συνεταιράκι πρέπει να σε ενημερώσω, μετά τους αντιλησικούς ορούς έκανα παραγγελία και οτοασπίδες βουλοτέξ. Ξέρεις για τα κορναρίσματα. Του κοστεί βέβαια, θα του το κάνουμε και αυτό δώρο. Καταρχάς λοιπόν, είσαι καλά, είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι καλά, εσείς θα είστε ακόμα πιο καλύτερα. Θα είμαστε. Λοιπόν, ένα κοινωνικό θέμα και οι δυο είστε γονείς. Ναι. Η νορμάλ κατάσταση υποτίθεται ότι είναι ότι οι γονείς θέλουν την ευτυχία των παιδιών τους. Είναι έτσι ή δεν είναι? Βέβαια, έτσι είναι, φυσικά. Ωραία. Εφόσον είναι έτσι, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί οι Αριανοί οδεύουν τα παιδιά τους προς τη δυστυχία. Και μάλιστα και ετοιμάζουν και επέτειο για μισό αιώνα δυστυχίας. Τι πράγμα είσαι, ρε. Καλημέρα σας, κύριε. Τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Κοίτα να δεις τον Παγάσα, κοίτα να δεις. Γιατί τα προτιμάζουν τα παιδιά, λέει. Εγώ αν ήμουν Αριανός, το παιδί μου θα το έκανε Ολυμπιακό. Τι Ολυμπιακό, τώρα θα τον έκανε φίλο Ολυμπιακό. Ρε, το παιδί σου. Αν ήμουν Αριανός. Τώρα το παιδί το κάνει μόνο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Γεια σας. Όχι, ένας Αριανός. Ένας Αριανός. Προκειμένου το παιδί μου να γίνει ΠΑΟΚ. Καλύτερα Άρης να γίνει παρά Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Για να έχεις να λες για τα 44. Χίλια φορές. Ναι, αλλά του εξηγήσω ότι τα μισά έχουν γίνει μούχτη. Δεν πειράζει. Τα πήρες έτσι γιουβέτσι. Αυτοί που διορίστηκαν στο δημόσιο. Ναι, έτσι. Αποκλέφτες υπουργούς διορίστηκαν. Μάλιστα, μάλιστα Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα, παιδιά, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Σχετικά λίγο με τον Νίκο αυτό που είχε πει για τα λεφτά της περιφέρειας για το γήπεδο της ΑΕΚ, και ήθελα να κάνω λίγο ένα σχόλιο. Βεβαίως. Το ότι το 2003 ξαφνικά ένα βράδυ το Γενάρη του 2003 ο φάκελος της Νέας Φιλαδέλφειας και το γήπεδο χάθηκε από προσώπου γης και έγινε του Καραϊσκάκη, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το είπα φίλε, άκουσε με λίγο. Το σχολίασα χθες. Ναι, το σχολίασα χθες και προχθές. Λέω μπορεί να λέμε ότι λέμε για την ΑΕΚ, αλλά έχουν γίνει τα τριπλάσια για να γίνει του Καραϊσκάκη. Τετραπλάσια. Ωραία. Ναι. Γύρω πάλι δεν μπορεί να φράγει. Τα είπα προχθές όμως. Ξέρω... Ναι. Ωραία, οκ. Okay. Σύμφωνοι. 16 χρόνια συντηρώ το ΆΚΑ με το ενίκιο μου, με τη χρήση, που το Καλαντέρα δεν είναι έτοιμο να πέσει και αν δεν ήμουν εγώ ο Παναθηναϊκός Μπενόβγαινε τόσα χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε φύγει από τότε που πήγε στο Καραϊσκάκη, δεν παίζει ρόλο και αυτό. Το ότι η περιφέρεια βάζει αυτά τα λεφτά για το κυκλοφοριακό κομφόζιο, για να μην γίνεται της τρελής την μέρα του αγώνα, πρέπει εγώ να απολογηθώ. Δηλαδή στο γήπεδο της Τούμπας, εγώ σαν αγνός φιλαθλός, να πω μην υπογειοποιήσετε την κλειά τους, μην βάλετε λεφτά στο γήπεδο, πέριξε από τα στρέμματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ από το χώρο αυτό. Μην τυχόν ακουμπήσετε το κολυμπητήριο, έχω μεγάλη ευαισθησία στο νερό και στο κολύμπι. Μην το γυμνάσιο πίσω από την 5 ακουμπιστή, τα παιδάκια δεν πρέπει να φύγουν από εκείνη τη γειτονιά. Αυτό πρέπει σου να έχω απαντήσει για όλα. Σου έχω απαντήσει για όλα. Πρέπει να δείξουμε ευαισθησία. Ευαισθησία να δείξουμε. Πρέπει να κάνουμε γήπεδο, ναι. Πρέπει η ΑΕΚ να βοηθηθεί γιατί σε αυτό το χώρο... Όχι φίλε, όχι φίλε, κάτσε να σου απαντήσω σε όλα. Λοιπόν, το κολυμπητήριο θα φύγει από εκεί, θα πάει απέναντι. Λύθηκε αυτό το θέμα. Εγώ. Γιατί είσαι ευαίσθητος? Να μην το ακουμπήσεις. Κάτσε ρε φίλε, το κολυμπητήριο θα πάει στα 10 μέτρα παρακάτω. Αυτό είναι η ευαισθησία σου. Τι με πια λεφτά. Με τα λεφτά του πάω. Την υπογειοποίηση να την κάνεις με δικά σου λεφτά, όπως θα την κάνω και εγώ. Δεν είπα να μην την κάνεις.
Δεν είπαμε την κάτσε υπογειοποίηση. Την υπογειοποίηση την κλάψα θα την πληρώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Φυσικά. Όλο το έργο θα το δούμε στην πορεία βέβαια. Όλο το έργο το κάνω πάω. Νίκο, μην πάρεις ένα ευρώ πρωτητικό. Θα μην ακούσουν τα επόμενα δύο χρόνια. Εάν θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Εάν γίνει, εδώ θα είμαι και θα τα λέω. Θα λέω παιδιά τα ίδια Παναγή, τα ίδια. Όχι. Μαζί σου. Ό,τι λέω για την ΑΕΚ θα πω και για τον ΠΑΟΚ κανονικότατα. Αν δω ότι η περιφέρεια θα είναι. Ένα ραντεβού με την περιφέρεια, κόλπα αυτά έχει γίνει. Τώρα, ο άλλο εδώ πήρε φωτιά. Έχω μάθει εγώ. Τα λέμε, φίλε. Τα λέμε εξή. Και αυτά πρέπει να τα ξέρει, Κουλιανέ, γιατί η αδερφή σου αλκομιστεί εκεί πέρα. Ναι. Θα πρέπει να ξέρει το ραντεβού που έγινε. Θα τα μάθω. Όχι για το ραντεβού, θα τα μάθω, θα πάρει ο Πάο. Παιδάκι μου, το ότι έγινε ένα ραντεβού. Ραντεβουδάκι. Με τον κύριο Τζιτζίκοστα. Θα πρέπει να κάνει, συνοηθεί και με τον Τζιτζίκοστα, με την περιφέρεια, αλλά άλλο να τα στάξει η περιφέρεια. Τι στο τραπέζι και. Τι ετέθη, να τα στάξει η περιφέρεια. Για να στάξει η περιφέρεια. Θα το μάθουμε αυτό. Θα το μάθουμε. Θα το κάνουμε το ραπόρτο. Θα το μάθουμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σα. Ψυχούλα, ψυχικό λέγε. Τι να πω, για το αυτό, λυπάμαι για τους αεξίδες που τους έχει καταντήσει ο Μελισανίδης, ξέρω εγώ, γενίτσαρους να τους πω, τι να τους πω. Όχι, γενίτσαρους τι δουλειά έχουν γενίτσαρους. Όχι, είναι βαρύ λίγο, βαρύ. Αφού βγαίνω εδώ πάνω, για και λοιπόν, πολλούς αεξίδες εδώ. Κάτσε ρε εσύ τώρα, Νίκο, τώρα αυτός που βγήκε προηγούμενος. Ναι. Είναι δυνατόν να συγκρίνει το Ολυμπιακό με τον εαυτό του, με τον Μελισανίδηνο. Ναι. Και μετά να μας λέει εμάς, να μας λέει εμάς για το γήπεδο δικό μας. Πες του ότι εγώ όταν πάω να κάνω ένα πρόγραμμα και πάρω λεφτά επιδοτήσεις από το κράτος, αν δεν έχω μία στην τσέπη μου, είμαι σαβούρη στη δουλειά που πάω να κάνω. Αλλά όταν έχω τα φραγκάκια στην τσιπούλα μου, τα δικά μου. Στην χούλα μου. Ναι. Άμα αρχίσω ψυχικό το δουλεύουν. Το λάμα. Ναι, λοιπόν. Όπως και εσείς βέβαια. Εμείς το έχουμε καθημερινά εδώ. Άστο. Ναι. Και όταν έχεις λεφτά μου στην τσιπούλα σου και πας και κάνεις το έργο που θέλεις να κάνεις. Είναι διαφορετικά, πες τα έξι. Φίλε, εγώ να σου πω, γιατί το αναφέρω για την ΑΕΚ διαρκώς. Στην ΑΕΚ τη χάρισαν 330 εκατομμύρια, επειδή δεν τα λέμε. Γι' αυτό τρελαίνουμε τώρα, έχουμε άλλα 20. Έτσι. Γιατί να πληρώσω κι άλλα, ρε φίλε. 330 τη χάρισαν την ΑΕΚ, γι' αυτό τα λέω. Έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ξέρεις τι λένε τώρα, οι αξίδες λένε ότι και εσείς άμα κάνετε την καινούργια τούμπα και εσείς θα πάρετε εκατομμύρια από το κράτος. Και το κολυμπητήριο απέναντι το πληρώνει ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Έτσι, και πού το ξέρουν αυτοί. Ναι. Κάτσε και πού το ξέρουν αυτοί ότι θα πάρω εγώ λεπτά. Ναι. Επειδή θα πάρουν αυτοί. Κλείσε ψυχικό, υπογειοποίηση. Ναι, θα το δούμε αν θα πάρω εγώ. Αλλά το ξαναλέω, το κολυμπητήριο το πληρώνει ο ΠΑΟΚ και το μεταφέρει σε άλλη θέση. 10 μέτρα παρακάτω. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αν τα πάρει και ο ΠΑΟΚ για την υπογειοποίηση, εδώ θα είμαστε. 20-30 εκατομμύρια. Μην παίρνει τέτοιο ύφο γιατί έχω μάθει εκεί ραντεβού. Θα το μάθω, πάρω την αδερφούλα μου. Λοιπόν, θα σκοτώνεται στη δουλειά, αδερφούλα. Λέει ένα φίλο. Θα μα πει και εμά. Ναι, θα θέλω δηλαδή να φτιάξω εγώ ένα μαγαζί, θα ενοχλώ τον κόσμο αυτή την κατασκευή και θα με πληρώσει ο Δήμο γιατί τον ενοχλώ. Αυτό με λέει ο φίλο. Μη φωνάζει. Γιατί έγινε ραντεβού για το. Αν μου πληρώσει την υπογειοποίηση εμένα, θα τα πούμε περιφέρεια. Γι' αυτό σου το λέω. Ναι. Ναι. Κάτσε, έχουμε ακόμα δύο χρόνια σίγουρα. Καλημέρα, ναι. Ναι, φίλε, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Από Αριδέα, Αλμοπάρα. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Δεν θα πω για τον Αλμοπό. Θέλω λίγο να δώσω μια άλλη ερμηνεία σε αυτό το ζήτημα του Κωστή με τον Γρηγόρη. Ναι. Το μεσημέρι, αυτό για τα φρένα που μυρίζουν καμένα φρένα και τέτοια, πρώτη Δευτέρα, συμπλέκτης χαλασμένη. Λοιπόν, ο Γρηγόρης είναι σαν το αλεξίπτωτο που βγαίνει πίσω από εκείνα τα αυτοκίνητα, τα δοκιμαστικά που τα βάζουν και τρέχουν για να δουν αν σπάσει το φράγμα του ήχου και αφρενάρουν απότομα. Είναι και σαν το λάστιχο που είναι πάνω στα πλοία που μεταφέρουν τα F-16, βλέπεις και τα Αμερικάνικα, τα τεράστια στις θάλασσες. Και προσγειώνονται και μόλις πέφτουν, τσακ, πιάνε ένα λάστιχο στις ρόδες και σταματάνε. Λοιπόν, αυτό το λάστιχο και το αλεξίπτωτο το είναι για να το φρενάρει. Αφέρω να πήγαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Με κούρασε ένα τέταρτο να πει μια ιστορία και ο άλλος κουράστηκε. Μήρε τον ποτίσαμε κάτι τσίπρο. Ναι, όμως άμα δεν τρέξεις, δεν θα φρενάρει ο άλλος. Οπότε φταίει και εσύ που τρέχεις. Ναι, ναι. Εμείς το μεσημέρι θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε, λίγο φρένο. Βάλτε μπαχ, βάλτε, ξέρω πώς θέλουμε το Γρηγόρη, να κάνω μια εξέταση. Και επειδή δεν μπορώ να μπω σε μαγνητικό τοπογράφο. Φοβάσαι ή σε πιάνει πανικός. Με πιάνει πανικός. Θα με δώσουν χαπάκι ηρεμόλ. Πώς λένε αυτά. Και να δω εγώ τον κόκκινο με μέρα με ηρεμόλ που θα την πάει την εκπομπή. Οχ, θα κοιμηθούμε ωραία σήμερα. Άντε τα λέμε. Καλή σας μέρα. Ηρεμόλ. Λοιπόν, ηρεμούμε και εμείς, τελειώνουμε. Τα αυτά που παίρνουν οι γυναίκες, οι τρελές που δεν κοιμούνται το βράδυ, πώς λέγεται, ρε. Ηρεμόλ. Όχι ηρεμόλ, ρε.
Κάπως αλλιώς λέγεται. Λεξοτανίλ. Λεξοτανίλ. Παίρνουν οι τρελές και δεν κοιμούνται το βράδυ. Φίλε με, είχα κάνει, όταν είχα κάνει χείριση κύλη, ναι. Είχα τρελαθεί. Δεν μάθει το νοσοκομείο. Α, μπράβο, είχε έρθει. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σηκωθώ να περπατήσω να κάνω και δεν μάθουν οι γιατροί. Είδε την νοσοκομεία και τρελάθηκα. Ναι. Μου έδωσε Λεξοτανίλ να ρεμίσω. Είχα τρελαθεί. Ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν είμαι. Λοιπόν, φεύγουμε τρελιάρι μου. Πάμε τι. Πρέπει να φύγουμε να δώσουμε σκητάλι εδώ, έρχονται. Πούμε, έρχονται αρκούδε. Ναι. Βάλε μια άλλο τελεία. Βάζω άλλο τελεία. Ναι. Τι πράγμα είσαι, ρε. Δεν είμαι καλά. Γιατί. Εντάξει, χίλια δυο. Τα δικά του θέματα, ναι. Πρέπει να πας πιο αργά, δηλαδή. Ναι. Εγώ, άμα δεν είμαι καλά, φουλάρω παραπάνω. Ναι, να ξεχαστείς. Βάζει ταχύτητα, έρχεται λίγο αέρα στο πρόσωπο. Έχω τον box που. Θα πάμε box. Και ένα γρήγορο αμάξι να είχα το φουλ αναχή με έκτη ταχύτητα. Τώρα στη ζωγραφίσω αυτή την έκτη εκεί. Την παγάσα την ταχύτητα, τη βάλω 6. 7 θα σε βάλω. Λοιπόν, μένετε εδώ. Πλάκα τέλος με Γιώργο Ζαΐρη, Γιάννη Πάγκο μέχρι και τις 12. Εκεί σταματά τα ρολόγια. 12 η ώρα ακριβώς. Η ενημέρωση στην Σέντρα. Καλό μπούζο να έχουμε. Τα λέμε το απόγευμα μαζί με τον Κωστή το μεσημέρι. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.